Επιστρέψαμε λοιπόν φίλες και φίλοι και θα αρχίσουμε από την ανάλυση του πρώτου βιβλίου της μεγάλης αυτής προσφοράς, του βιβλίου που αφορά τους τρεις μιλησίους, τους τρεις μεγάλους μιλησίους, Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη. Μαζί μας ο κύριος Γλυκοφρίδης, για πρώτη φορά μαζί μας, από κοντά βεβαίως και στις ομιλίες μας και ομιλίες έχει κάνει στο χώρο μας, Δωδώνης 36, όπου το Σάββατο θα συνεχίσουμε, 7 η ώρα. Κύριε Γλυκοφρίδη, είστε ειδικός στο κομμάτι αυτό, είστε ιστορικός συγγραφέας και ειδικός στο κομμάτι των καλουμένων προσοκρατικών φυσικών φιλοσόφων. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για το ποιοι ήταν και τι είπαν ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης. Παρακαλώ. Ξεκινάμε από την αρχή της απομυθοποίησης των πραγμάτων. Στην ουσία, η ιωνική φιλοσοφία καταργεί τις δυσδαιμονίες. Η σχολή της Μιλήτου αποτελείται κυρίως από τον Θαλή το Μιλήσιο, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας και της φιλοσοφίας αλλά και της επιστήμης, από τον Αναξίμανδρο, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις μεγάλους παγκόσμιους τιτάνες της προσοκρατικής φιλοσοφίας, ίσως ο πρώτος και ο μεγαλύτερος, και από τον Αναξιμένη, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι ο εκλαϊκευτής του Αναξίμανδρου. Ο Θαλής, που είναι ο πρώτος. Πιάσω από αυτό το κομμάτι, κατάργηση της δυσδαιμονίας. Θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο αυτό? Γιατί είναι τόσο σημαντική η σχολή της Μιλήτου? Βεβαίως. Παλιά πίστευαν ότι τα πάντα στους ανθρώπους, από τα ουράνια φαινόμενα έως τις αρρώστιες, προέρχονται από τους θεούς. Όλη η σχολή της Μιλήτου καταργεί την έννοια της δυσιδαιμονίας και της θεόστατης πάθησης, αν θέλετε, ή οτιδήποτε συμβαίνει στον άνθρωπο το αιτιολογεί. Αλλά όχι, με συγχωρείτε εδώ, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα του θείου, έτσι, της θείας δυνάμεως, από τη δυσιδαιμονία. Δυσιδαιμονία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η λανθασμένη ερμηνεία φαινομένων τα οποία τα αποδίδουν στο θείο και τους φορτώνουν στο θείο, δηλαδή ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινες καταστάσεις, που δυσδαιμονία βέβαια πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει, έτσι. Αλλά αυτό που κάνει η ιωνική σχολή της Μιλήτου, έτσι, είναι ότι καταργεί, θα λέγαμε, τις ανατολικές δοξασίες. Αν θέλετε, διορθώστε με πάνω σε αυτό, δηλαδή μια μυρολατρεία. Ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Με ένα σεβασμό στο θείο, βεβαίως. Ναι, σαφώς και υπάρχει σεβασμό στο θείο. Ναι, διότι θα το τα πάντα είναι πλήρη θεών, αναφέρει ο Θαλής. Έτσι. Γιατί, ξέρετε, έτσι, μπορεί να παρερμηνευτεί αυτό που είπατε, γι' αυτό με συγχωρείτε που έκανα αυτή την παρέμβαση, ούτως ώστε να γίνει ακόμα πιο αντιληπτό. Τα πάντα, όπως είπατε και είπε ο Θαλής, είναι πλήρη θεών. Κάνατε πολύ ουσίας καλά και κάνατε αυτή τη διευκρίνηση. Κακώς κολλήσαν τη ρετσινιά της αθεΐας στους Ίωνες και δι στους φιλοσόφους. Δεν δέχονται οι Ίωνες την έννοια του Θεού σύμφωνα με τα ανατολικά δεδομένα της εποχής εκείνης. Της δουλοπρέπειας. Ακριβώς. Της δυσιδαιμονίας και δεδομένα. Ακριβώς. Ο Θαλής λοιπόν. Τι κάνει ο Θαλής? Η αξία του Θαλή, πέραν από τις ανακαλύψεις που φτάνουν στην πρώτη, μάλλον που ξεκινάνε από την πρώτη έκλειψη ηλίου του 585, όπου αρχίζει η καταγεγραμμένη ιστορία, διότι η έκλειψη ηλίου του 585, την οποία προείπε ο Θαλής, είναι η σημειολογική αρχή της ιστορίας. Βρήκαμε πότε έγινε, ότι έγινε το 585, και από εκεί ορίζονται οι χρονολογίες. Ο Θαλής βρήκε την έκλειψη ηλίου πριν αυτή γίνει. Την προέβλεψε όταν ήταν ο στρατός του Κρίσου και ήταν στρατιώτης μέσα στο στρατό του Κρίσου ενάντια στον Κύρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε σαν τρελός και γελούσε σαν μικρό παιδί όταν έγινε η έκλειψη ηλίου, ενώ όλοι φοβόντουσαν και τρέχανε να κρυφτούν και εγκαταλείψαν και τα όπλα τους, ήταν ο Θαλής. Ο Θαλής ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος μέσα στη δυσιδαιμονία της εποχής εκείνης. Της Ανατολής. Της Ανατολής. Η αξία του Θαλή
Δεν είναι διότι μέτρησε τις πυραμίδες, ήταν έξυπνος, βρήκε το πρώτο αποστασιόμετρο, μετρούσε αποστάσεις καραβιών. Τα έκανε και αυτά. Τα έκανε και αυτά όμως. Σαφώς τα έκανε. Ή δημιούργησε πέντε γεωμετρικούς κανόνες, αλλά η αξία η μεγάλη του Θαλή στηρίζεται σε τρία γεγονότα. Mm-hmm. Πρώτον, μιλάει καθαρά και εξάστερα. Δεύτερον, εισφέρει την κοινή αρχή των πάντων. Τρίτον, είναι συνεκτικός κρίκος υπόθεσης και πράξης. Συνεκτικός κρίκος υπόθεσης και πράξης. Φίλες και φίλοι, τρεις μιλήσει. Τρεις μιλήσει από τις εκδόσεις Ζήτρος. Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Πάνω από 540 σελίδες. Έτσι, με εκπληκτικές αναλύσεις. Με τα κείμενα των μεγάλων αυτών φιλοσόφων. Ας ξαναδούμε την προσφορά μας. Τηλεφωνείτε στο 210, όχι αυτό. Αυτό είναι από την άλλη προσφορά που ετοιμάζουμε. Είπαμε αυτή η εκπομπή είναι καινοτόμος. Είπαμε 2,5 ώρες. Άλλη μισή ώρα πήραμε. 2-10-38-46-76, 2-11-70-50-171 και 2-11-50-100. Θα τα δείτε τώρα τα τηλέφωνα. Έχω τόσα πολλά να σας πω που προσπαθώ να πιέσω και τον χρόνο και μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, και τα πέντε θέλω να τα δούμε παρακαλώ. Τηλεφωνείτε να τα κλείνετε με δώρο το βιβλίο του George Thompson, Μελέτες στην αρχαία ελληνική κοινωνία, η πρώτη φιλόσοφη. Και τα 560 ευρώ μόνο. Τηλεφωνείτε. Είναι, κάτω, είναι ακόμα περισσότερο από το 50% η έκπτωση που μας κάνουν οι εκδόσεις Ζήτρος και σας δίνουμε. Και με δώρο θα πάρετε και το βιβλίο η πρώτη φιλόσοφη, Μελέτες στην αρχαία ελληνική κοινωνία του George Thompson. Είναι αυτό το βιβλίο. 300 και σελίδων επίσης, όλα μαζί 60 ευρώ. Στο σπίτι σας με ένα πολύ οικονομικό κούριερ της τάξης των 4 ευρώ. Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Γεωργίου? Αυτά είναι θαυμάσια και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά στο Θαλή. Πράγματι είναι σημείο αναφοράς, είναι το λυκό φως της σοφίας, σταματά να υπάρχουν πια σοφοί, και το λυκαυγές της φιλοσοφίας. Διότι σοφία σημαίνει απόλυτη γνώση, που οι Έλληνες γνώριζαν ότι κανείς δεν κατέχει την απόλυτη γνώση. Και έτσι από τους 7 σοφούς μπαίνουμε στη σοφία. Για τη δυσιδαιμονία που είπαμε, ανεφέρθηκε και στους ανθρώπους και είπε την περίφημη φράση: «Φίλη το πλησίον σου, μικρά ελαττούμενος. Αγάπα το πλησίον σου, έστω κι αν ζημιώνεσαι λιγάκι». Μάλιστα. Φοβερή φράση. Φοβερή, φοβερή. Κύριε Καρποδίνη. Με τα λατώματά του λέμε σήμερα. Με τα λατώματά του. Αγάπα τον φίλο σου με τα λατώματά του. Γιατί έχουν επαναφραστεί αυτά, έχουν πάει δεξιά-αριστερά πάνω κάτω. Μήπως τα έχουμε ξεχάσει έτσι. Βέβαια. Να. Έχει πει και το άλλο. Από έξω μελέα, ελέα και από μέσα αμελέα. Για να υπάρχει αρμονία. Ισορροπία των αντιθέτων. Έτσι. Έτσι. Θέλω, γιατί πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να πούμε, κύριε Καλατζή, ότι μιλήσαμε για το σημερινό καθεστώς αρχαιολογικούς χώρους και θα επιστρέψουμε σε αυτό για να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός και τα φαινόμενα που πρόσφατα είχαμε και ένα φαινόμενο που χτυπήσανε και αρχαιοφύλακα. Θα το πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν σταματάτε πάντως. Βλέπω εκεί ασχολείστε με ορεινή πολιτισμό. Λόγουμε με όλα. Έχετε ιδιαίτερες σχέσεις. Με όλα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή και βεβαίως είμαστε θετικοί σε ό,τι θετικό γίνεται. Έτσι. Έχουμε δει κάτι τελευταία. Θα το δείτε συνέχεια. Μας το είπε ο κ. Βαρελάς. Κάτι ευχάριστο. Έχουμε και ευχάριστα. Βέβαια. Πολύ ευχάριστο. Βέβαια. Έχουμε ευχάριστα σήμερα. Μα και ο ναός που βρέθηκε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έτσι. Απέναντι στον Επικούριο Απόλλων είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αναξίμανδρος, θέλω να μας πείτε 2-3 πραγματάκια που είπαν αυτοί, γιατί έχουμε ακόμα να ασχοληθούμε με τον Πρωταγόρα, έχουμε τον Διοσκουρίδη, τον Κολοσσό. Μόνο ο Διοσκουρίδης, αυτό εδώ το βιβλίο περί ύλης ιατρικής, αυτά που κρύβει μέσα εδώ, έτσι τα βλέπετε τα βιβλία μας, και τα 5 λέμε μόνο 60 ευρώ. Μόνο ο Διοσκουρίδης λοιπόν στο περί ύλης ιατρικής περιγράφει απίστευτα φυσικά φάρμακα. Και λέει μάλιστα δίνει και τις εντολές και πώς παρασκευάζονται, δίνει συνταγές και τι πρέπει να κάνεις. Και μάλιστα έχει και ένα εξ αυτών, είναι το Σίλφιον. Το Σίλφιον, το οποίο είναι άγνωστο σήμερα, έτσι. Μάλλον δεν υπάρχει πλέον το Σίλφιον, που ήταν ένα φοβερό βότανο που επούλωνε άμεσα τις πληγές και τα λοιπά. Σε προσεχή εκπομπή μας, κρατάω... Η σουλφαμίδα που λέγαμε. Αυτό που λέει, έτσι, θα ακούσετε. Το πραγματικό φυτόν όμως το Σίλφιον έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει, ναι. Διότι υπήρχε στη Λιβύη της Κυριναϊκής. Στην Κυριναϊκή, στη Λιβύη. Εκεί ήταν και μάλιστα το βασικό εξαγώγημο προϊόν. Σε προσεχή εκπομπή σας έχουμε μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη από έναν καθηγητή ιατρικής. Ακόμα δεν βγάζω το όνομά του, μιλούσαμε χθες. Και θα δείτε πόσο ο Διοσκουρίδης
ο Διοσκουρίδης, σήμερα είναι σύγχρονος. Είναι σύγχρονος και παρουσιάζονται φάρμακα με βάση, όχι ένα και δύο, με βάση τον Διοσκουρίδη και τις αποκαλύψεις του. Λοιπόν, Αναξίμαδρος. Θέλω να μας πείτε, κύριε Γλυκοφρίδη, κάποια πράγματα για τον Αναξίμαδρο, σημαντικά, που δείχνει τι τιτάνας ήταν και αυτός στις σκέψεις. Ο Αναξίμαδρος ήταν ο Δαρβίνος της εποχής. Και μπορούμε να πούμε είχε προχωρήσει και περισσότερο από το Δαρβίνο. Είναι σωσμένη... Όχι, μπορούμε να πούμε, είχε προχωρήσει περισσότερο το Δαρβίνο. Τι θα τον κάνουμε τον Δαρβίνο. Ο Δαρβίνος έπεται... Κρατάω μια μέτριο. Μην κρατάτε, γιατί να κρατάμε. Γιατί όταν την κρατάμε, πρώτη φορά, εντάξει, ναι. Δικαιολογείται. Πρώτη φορά, όταν την κρατάμε αυτή τη μετριοφροσύνη, δίνουμε το δικαίωμα στους άλλους, χωρίς λόγο να λένε ανοησίες. Κύριε Βαρελά, βγάλτε μας, σας παρακαλώ, τώρα, για να καταλάβετε γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχουμε θέματα. Να βγάλουμε, όταν η κυρία Ρεπούση, αξιότιμη κατά άλλα, αξιολογότατη, συγγραφέας, γνώστρια, και ξέρετε, όταν είσαι γνώστης, είναι διπλό. Λες ό,τι θες. Η κυρία Ρεπούση, λοιπόν, όταν μιλάει για συνωστισμό στη Σμύρνη, όταν μιλάει για όλες αυτές τις ιστορίες ότι εμείς οι Έλληνες, Ινδοευρωπαίοι, Φοίνικες και ότι από εκεί ήρθαν, και θες να μην τις κατονομάσω, οι Τούρκοι, κοιτάξτε εδώ τι λένε. Πάμε να δούμε λοιπόν στις οθόνες μας. Και πληρώνεται για αυτά που λέει, κύριε Μπιξή. Τι λένε όταν μιλάμε για τον συνωστισμό. Πληρώνεται για αυτά που λέει. Δεν θα πρέπει να πληρωθεί. Κάπως πρέπει να ζήσει. Λοιπόν, τουρκικής καταγωγής ο Όμηρος και ο Πυθαγόρας, σύμφωνα με τους Τούρκους. Το καταλάβατε. Και εδώ λένε τα σχολεία της Τουρκίας ότι στη σελίδα 21, ας πούμε, λέει, η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη να διατηρήσει το Αιγαίο την ειρήνη. Στη σελίδα 19, τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται σήμερα από ελληνική κατοχή. Τα νησιά του Αιγαίου, γιατί είμαστε πολύ καλοί εμείς. Γιατί αυτά έχουμε μια μετριοφροσύνη που δεν τους πρέπει, γιατί είναι η πραγματικότητα. Ενώ αυτοί μπορούν να λένε οτιδήποτε και εμείς να λέμε συνωστισμός στην παραλία της Μύρνης. Δεν λένε οτιδήποτε αυτοί, κύριε Πεξή. Τους στέλνει το μήνυμα από εδώ και το παίρνουν και το ξανααναπαραγάγουν. Και πάμε παρακάτω, μην το τρέχετε τόσο πολύ, ναι, κύριε Βαρελά, θα πάθουν τίποτα. Λοιπόν, φτάνουν, λέει το κείμενο, φτάνουν μάλιστα τον παρολογισμό, θεωρούν μινοίτες, μικυναίους, ίωνες, να ιωνική σχολή, Τρώες και πελασγούς, πρωτοτουρκικές φυλές. Άρα ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένος, ο Θαλής, ήταν πρωτότουρκοι, καταλάβατε, κατά τους Τούρκους. Και βεβαίως εμείς απέναντι σε αυτά δεν μιλάμε, δεν πρέπει να θίξουμε τα καλά τα παιδιά. Πρέπει να είμαστε μάλλον καλά παιδιά, μην θίξουμε τους καλούς τους ανθρώπους που τα λένε αυτά, και αυτά διδάσκονται και στις τουρκικές ακαδημίες και στρατιωτικές σχολές της Τουρκίας και στα πανεπιστήμια και παντού. Να επισημάνω μια λεπτομέρεια. Παρακαλώ. Αυτά που διαβάσαμε στις πρώτες σελίδες, σελίδα 19, τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή κτλ. Ναι, ναι. Διδάσκονται στο αντίστοιχο δημοτικό σχολείο της Τουρκίας. Ούτε καν σε πανεπιστήμιο, φανταστείτε δηλαδή. Μα ξεκινάνε από το δημοτικό σχολείο, πολύ καλά τι κάνουν. Ακριβώς. Και εδώ λέει πως οι Έλληνες δεν ήταν παρά ένα μικρό παρακλάδι του μεγάλου τουρκικού λαού, του μοναδικού που είχε τη δυναμική να δημιουργεί μεγάλα κράτη και πολιτισμούς, κύριε Γλυκοφρίδη. Και παρακάτω λέει ότι ο ελληνικός πολιτισμός ήρθε από την Ασία, να η Μίλητος, να οι σχολές αυτές. Αυτοί πότε ήρθανε, ναι, και από πού να μας. Ακούστε, κύριε Καρποδίνη, και δεν είχε κανένα πρωτότυπο στοιχείο ότι οι Τούρκοι ήρθαν στο Αιγαίο το 2480 και ότι ο Δημόκριτος, να το, Ηροδοτός, Ιπποκράτης, Πυθαγόρας και Όμηρος ήταν όλοι τουρκικής καταγωγής. Καταλαβαίνετε λοιπόν που βρισκόμαστε. Και θέλω να ετοιμάσετε το κοντρόλ. Το μεγάλο χάρτη που σήμερα έχουμε προσφορά, έχουμε και άλλη μια προσφορά, έχουμε πολλές προσφορές. Θα βγάλω την τρίτη προσφορά δεύτερη, γιατί εδώ πρέπει να καταλάβουμε τι παίζεται, ότι δεν ξέρουμε την πατρίδα μας. Να σας απαντήσω σε αυτό. Να μου απαντήσετε βεβαίως. Ετοιμάστε την τρίτη προσφορά. Πάμε εδώ να δούμε. Ελάτε εδώ, εδώ, εδώ. Βγάζουμε ένα χάρτη, φίλες και φίλοι. Πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταρά επίσης για τη μεγάλη προσφορά του. Αυτή είναι η τρίτη προσφορά που σας τη βγάζω, δεύτερη. Πλαστικοποιημένος, τεράστιος. 1,40 επί 1. Ξαναλέω, 1,40 επί 1. Ξέρετε τι είναι 1,40 ύψος επί 1 πλάτος. Όλος πλαστικοποιημένος με την πατρίδα μας. Με την πατρίδα μας, όλη αυτή εδώ τη μεγάλη και τη Μικρά Ασία, που βεβαίως μόνο το 1922 αυτοί οι δύο χώροι απεκόπησαν. Μέχρι τότε, μέχρι το 1922, γιατί το λέμε για Ιωνική σχολή, αυτοί οι δύο χώροι ήταν ενωμένοι. Αφού λέτε ότι αυτοί ήταν εδώ 2300 χρόνια πριν.
Ναι, μα έτσι λένε στην Τουρκία. Αυτοί το λένε. Έτσι, αυτοί, ναι. Ναι. Και αυτό εμείς λέμε συνοστήθηκαν στην αυτή τη Σμύρνη. Ή ότι μετά που είπαμε οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Συγγνώμη, αλλά οι ονομασίες που ήταν ελληνικές μιλούσαν μήπως ελληνικά τότε. Γι' αυτό ήταν πρόβλημα. Μιλάγανε με εξελληνισμένη προφορά. Α. Και όταν έβγαλε ο Καρποδίνης, το έγγραφο. Όχι, από αυτή την εκπομπή. Που λέει ότι πρέπει τα Ελληνόπουλα να μάθουν τουρκικά. Πλέον καταλαβαίνετε ότι βγαίνουμε από το έργο μας. Άρα λοιπόν, βλέπουμε χάρτης, το παιχνιδάκι βλέπουμε. Έτσι. Ο χάρτης λοιπόν αυτός, γιατί έρχονται και κρίσιμες στιγμές, να ξέρετε ποια είναι η πατρίδα μας, ο οποίος είναι και γεωφυσικός, να δούμε και τον γεωφυσικό. Ξαναλέω, 1,40 και έχει μέσα βεβαίως και το Καστελόριζό μας και τη Ρόδο μας και όλα τα νησιά μας και τη Γάβδο μας. Λοιπόν, όλος ο χάρτης, τεράστιος χάρτης. 1,40 μήκος επί ένα μέτρο πλάτος. Πλαστικοποιημένος όλος, με μέσα τα βουνά, τα ποτάμια. Αρχαιολογικούς χώρους, ορεινά καταφύγια, υψόμετρα. Εδώ υπάρχει αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς χώρους, όλα είναι μέσα και εδώ ο γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδος, εντάξει, βλέπετε τη συνέχεια του χώρου, εδώ η συνέχεια. Ο γεωφυσικός από την άλλη όψη. Σας προσφέρουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τις εκδόσεις Κοσταρά, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Αυτό το μοναδικό χάρτη γεμίζει ένα τεράστιο τοίχο βέβαια και θα έχετε την Ελλάδα πάντα δίπλα σας. Φτάσαμε να κάνουμε δώρα χάρτες για αυτός, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αυτός ο χάρτης λοιπόν, φίλες και φίλοι, προσφέρεται από την εκπομπή μόνο 30 ευρώ. Μόνο 30 ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι η αρχική του τιμή στο barcode είναι 100 ευρώ. Για να καταλάβετε γιατί μεγάλη προσφορά. Τηλεφωνείτε και για το χάρτη, είναι η τρίτη προσφορά, την οποία τη βγάλαμε δεύτερη λόγω και του θέματος. Τα βιβλία, η πρώτη προσφορά των εκδόσεων Ζήτρος, η τρίτη, ο χάρτης και σε λίγο θα βγάλουμε και τη δεύτερη. Τηλεφωνείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι να σας εξυπηρετήσουν και πάμε να δούμε τώρα αυτό που λέγαμε πριν. Πάμε να δούμε τον Αναξίμαδο. Να μην σας απαντήσω λίγο για τους Τούρκους. Α, ναι, βεβαίως. Η απάντηση σε οποιουσδήποτε παρακαράκτες της ιστορίας είναι η γελιοποίηση. Μια κάποια στιγμή θα καταλάβουν οι Τούρκοι ότι είναι Έλληνες οι οποίοι επέστρεψαν μουσουλμανοποιημένοι. Μα κύριε Γλυκοφρίδη, να σας πω κάτι. 9.000 τώρα Μογγόλοι υπείς δεν μπορούν. Σε ποια εδάφη πήγανε. 9.000 Μογγόλοι υπείς από τα βάθη, από τις στέπες εκεί πέρα, δεν μπορούν εκ των πραγμάτων παρά να βρουν άλλους πληθυσμούς και να αρχίσουν να έρχονται σε επαφές και να γιγαντώνονται. Μα έχει χαθεί η ιδιωτεία η Μογγολική. Θέλω να πάμε σε Αναξίμαδρο. Με συγχωρείτε γιατί ξεχάσαμε όμως τον Αναξίμαδρο, αλλά θέλω πριν να πάμε γιατί αφήσαμε και το θέμα του. Γιατί εδώ τώρα έχω πλέον, γιατί θυμήθηκα και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, το θέμα με τους Άγγλους. Με τους Άγγλους. Λοιπόν, πείτε μας τι λένε, τι γίνεται με την. Η τριήρησα αυτή λοιπόν η Ολυμπιάς. Κύριε Μπεξή. Επρόκειτο να ταξιδεύσει. Με την Ολυμπιακή φλόγα, ναι ή όχι. Ακριβώς. Για πείτε λοιπόν, μας. Ας το δούμε λοιπόν σε οθόνες μας πάλι. Μέσω του Τάμεση, ας πούμε, αυτή η Τριήρης, η Ολυμπιάδα, ναι. Θα έδινε την Ολυμπιακή φλόγα για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή, μιλάμε για ένα γεγονός. Ναι, να δούμε και παραπάνω την Τριήρη μας. Ναι. Το οποίο θα το. Εδώ είναι. Εδώ, να τη. Το οποίο θα το παρακολουθούσαν πάνω από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, έτσι. Μάλιστα. Με την ελληνική σημαία, όλο το τελετουργικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Τα 5 δις. Εγώ ήθελα όμως να σας. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, ναι. Να σας πάω στο λόγο που απορρίφθηκε και ναι, εδώ. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι είχε γίνει. Δηλαδή, αρχικά παίρνουν την απόφαση να συμμετέχει. Ναι, βεβαίως, ή όχι. Βεβαίως. Με αγγλικό πλήρωμα. Και ονόματα, με αγγλικά πληρώματα. Με αγγλικά πληρώματα. Έτσι. Ωραία. Θα γινόταν όλο το τελετουργικό ακριβώς όπως είχε γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Έχει συνεννοηθεί λοιπόν η ελληνική πλευρά με τη βρετανική πλευρά. Όλα ήταν τελειωμένα για να γίνουν. Ακριβώς και έτσι. Μετά ο κύριος Γκριν, Μάρτιν Γκριν, ο διευθυντής τελετών. Ναι, τι κάνει. Από εκεί ξεκινάει το γέλιο, κατ' εμέ. Το συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά. Σας ακούμε, γιατί μιλάμε, μιλάμε για. Ο κύριος Μάρτιν Γκριν είναι ο διευθυντής τελετών της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αγγλία, τη Λονδίνη. Ενημερώνει καταρχήν την ελληνική πλευρά, στέλνει ένα email στην ελληνική πλευρά και λέει ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω του κόσμου που θα παρακολουθήσει την Τριήρη. Να μπαίνει μέσα στον Τάμεση. Να μπαίνει μέσα στον Τάμεση. Αυτό την ίδια δήλωση την έκανε. Να το πω εγώ πιο γρήγορα. Και στους Financial. Γιατί βγάλετε την καραμέλα λιγάκι πιο γρήγορα. Να προχωράμε λοιπόν. Λέει λοιπόν ότι
Ο κόσμος θα πηδήξει, λέει, από τον Τάμεση. Θα πηδήξει τον Τάμεση να βλέπουν την Τρίρη. Είναι έτσι, κύριε Βαρελά. Ναι, για να αγγίξουν την Τρίρη, δηλαδή. Ναι, από τη χαρά. Για πρωτόγονους τώρα, έτσι. Ναι, λες, ναι. Θα πηδήξουν, λέει, από τις γέφυρες που θα περνάει η Τρίρη για να πιάσει την Τρίρη. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, σκεφτήκαμε για να μην δημιουργηθεί κανένα ατύχημα. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι για γέλια. Είναι δεν, για δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν, μα δεν... τι να πει. Όλοι μας για γέλια το βλέπουμε. Να συνδέσω τη σκέψη μας. Να συνδέσω τη σκέψη μας. Άρα ποιοι οι Τούρκοι, εδώ και οι Βρετανοί, που είναι ευρωπαϊκή χώρα και αυτοί αντιτίθενται στα ελληνικά. Άρα βαλόμεθα πανταχώθεν, κύριε Μπέξη, θέλω να καταλήξω. Το έχει καταλάβει ο κόσμος πλέον και ας λάβει τα μέτρα του. Κύριε Καλατζή. Φανταστείτε ένα πρωτοσέλιδο που να λέει μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια πάλι Τριήρης περνάνε στον Τάμερ. Ακριβώς. Και θα ήταν ένα απίστευτο θέαμα, βέβαια. Έτσι. Το φαντάζεστε. Επίσης, όπως είπαμε, εξαιρέσανε την Ρόδο. Αυτά τουλάχιστον μέχρι στιγμής ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Τη Ρόδο εξαιρέσανε το Καστελόριζο. Έτσι. Γιατί εκεί είναι η ΑΟΣ. Έτσι. Ο κίνδυνος, λέει λοιπόν ο κύριος Μάρτιν Γκριν, ακριβώς είναι η ΑΟΣ. Πρόκειται. Να μαθαίνει ο κόσμος να καταλαβαίνει τη σύνδεση των πραγμάτων. Ο κίνδυνος πτώσεως από τις γέφυρες και τα άλλα προβλήματα ασφαλείας που επικαλέσει η βρετανική πλευρά ακούγονται σαν κακόβουστο. Αστείο, κατεβάσε το, σας παρακαλώ. Σχολίασε η κυρία Αληθινού. Είναι απίστευτο αυτό. Για σκεφτείτε, είναι ωραίο όμως. Ενώ περνάει η Τριήρης που είναι ελληνοπρεπές πλοίο, τρελαίνονται και πηδάνε από τις γέφυρες. Τόσο νοήμονες είναι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ο πόλεμος είναι συνεχής. Πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να σας πω ότι φίλοι της εκπομπής μου στάνουν email, μου στέλνουν φωτογραφίες, ένα μεγάλο θέμα που επικοινώνησα προσωπικά και δεν βρήκα άκρη, είναι το κλειστό αρχαιολογικό μουσείο της Κίμης. Ακούστε και ένα άλλο κομμάτι τώρα. Η Κίμη, η πόλη από την οποία ξεκίνησε το αλφάβητο και πήγε στην Ιταλία, το κυμαϊκό ευωϊκό αλφάβητο, έχει μουσείο, αλλά το μουσείο είναι κλειστό. Πήρα λοιπόν από το πρωί, προσπαθούσα, πήρα μέχρι και το αστυνομικό τμήμα Κίμης για να βγάλω άκρη. Μου λέει υπάρχει ένα μουσείο στην Ποταμία, υπάρχει ένα λαογραφικό. Το λαογραφικό πρέπει να πούμε ότι τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος, εβδομάδα για 4-5 ώρες είναι ανοιχτό. Ακούστε. Έτσι. Και το αρχαιολογικό μουσείο της Κίμης είναι κλειστό. Και έρχονται Ναπολετάνοι, Παρθενοπαίοι, όπως λέγονται, από την Παρθενόπη, την αρχαία πόλη. Μπράβο. Με πρώτη εγκατάσταση στις πυθικούσες νήσους απέναντι από την Νάπολη. Και έρχονται, λέει, κυρίως από το νότο της Ιταλίας, πάνε να βρουν τη μητέρα τους πατρίδα, από όπου έρχεται τη ρίζα τους, και πάνε να δουν το μουσείο και το μουσείο είναι κλειστό. Άλλη μια κατάσταση. Και όχι μόνο. Εδώ την Κυριακή, πάμε κύριε Καλατζή. Πάμε κύριε Καλατζή, έλα να ξυπνήσουμε λίγο γιατί φορτώνω άσχημα. Την Κυριακή, εδώ άλλος μου λέει, πήγε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και ο πάνω όροφος είναι κλειστός. Γιατί λέει δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό, σας ακούμε. Ναι, οι υπάλληλοι με τροπολογία, στους υπαλλήλους με τροπολογία έχουν έρθει με ασφαλιστικά μέτρα τώρα. Δεν τους πληρώνει το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε δεν δουλεύουν και δεν. Και είναι δεν υπάρχει το προσωπικό. Και ξέρουμε και για άλλους αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα που είναι κλειστοί. Το Σάββατο λοιπόν θα τα πούμε αυτά και στην ομιλία μας. Βεβαίως. Δωδώνης 36 με ελεύθερη είσοδο στον Κολονό. Πείτε μας, έγινε και ένα άλλο ατύχημα συσσαγωγικά. Συμβαίνουν πολλά. Σε αρχαιοφύλακα την ώρα που πήγαινε να αναλάβει υπηρεσία στην αρχαία αγορά, το επιτεθήκανε, το σπάσανε στο ξύλο. Από ποια μεριά, από την πάνω μεριά τη Αγοράς. Διάφοροι παραβατικά άτομα. Ναι. Γιατί θέλω να σας εξηγήσω το εξής και πρέπει να το πούμε. Πρέπει ο κόσμος πλέον να προσέχει. Πέριξ αυτά θα πούμε στη συνέχεια τι μέτρα θα συστήσουμε στους φίλους και στις φίλες οι οποίοι θα επισκέφτονται αυτό το καλοκαίρι αρχαιολογικούς χώρους, τι πρέπει να προσέχουν γιατί κλέβουν, είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα πούμε πώς γίνεται όλο αυτό. Έτσι, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω πολύ σύντομα, κύριε Γλυκοφρίδη, βλέπετε γυρίζει η κουβέντα, να πάμε στη μεγάλη ανατροπή του Αναξίμαδρου. Η ανατροπή του Αναξίμαδρου πηγάζει από μία και μόνο φράση του, η οποία έχει διασωθεί από πρώτο χέρι, πρώτο-δεύτερο χέρι, θεωρείται η πιο πιστή φράση του. Ότι το σημαντικότερο πάντων είναι η γέννηση. Και τα πάντα, και η φθορά στα πάντα γίνεται κατά τρόπο επιβεβλημένο. Διότι προσδίδεται η δίκη, η κρίση και η επάλληλη πληρωμή της αδικίας τη δεδομένη στιγμή του χρόνου. Σε αυτή την έκφραση είναι που χτυπιέται ο Νίτσε. Το Σάββατο θα μας τα πείτε βεβαίως ακόμα εκτενέστερα στην
αίθουσά μας στη Μεγάλη, Δωδώνης 36, φίλες και φίλοι στον Κολονό. Ελεύθερη είσοδος για όλους και όλους. Ξεκινάμε στην 7. Στις 7 συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα. Είμαστε όλοι που είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε για τις αρχαίες ελληνικές γνώσεις, τις οποίες μας τις κρύβουν. Μετά θα πιάσουμε, εκτός από το Διοσκουρίδη, για το Μεγάλο Ιπποκράτη. Μετά θα πιάσουμε για το Γοργία, για τον Πρωταγόρα, που σε ένα σπίτι στην Αθήνα μαζεύονται οι κορυφές της διανοήσεως της εποχής. Μαζεύεται ο Πρόδικος, μαζεύεται ο Ιππίας, ο μεγάλος Ιππίας, ο φιλόσοφος Ιππίας. Μαζεύεται ο Σοκράτης, μαζεύεται ο Πρωταγόρας, μαζεύονται όλοι οι άλλοι και συζητάνε για τη φύση του ανθρώπου, το θείον, πού πάει ο άνθρωπος, πώς κατασκευάστηκε, τον Προμηθέα και τον Επιθέα. Θα δούμε συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ξαναδείχνουμε, θέλω να ξαναδούμε τις τρεις προσφορές τώρα, τις τρεις προσφορές πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Παίρνετε τηλέφωνα, κλείνετε, είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Πρώτη προσφορά λοιπόν. Πρώτη προσφορά. Πάμε να τις δούμε με τη σειρά. 1, 2, 3. Να δούμε και τη δεύτερη προσφορά. Την προσφορά που κάνουν οι εκδόσεις μας, οι εκδόσεις Εύανδρος. Αυτή σας την κάνω προσωπικά. Λοιπόν, Διοσκουρίδης, περίληψη ιατρικής. Οι τρεις μιλήσεις, Θαλής Αναξιμένος Αναξιμένης, Πλάτων Πρωταγόρας, Γοργίας και Ιπποκράτης. 5 κολοσσοί από τις μοναδικές εκδόσεις Ζήτρος. Και δώρο το βιβλίο. Να δούμε και το δώρο το οποίο δίνουμε. Μας το έδωσε πριν από λίγο και, όπως τον ακούσατε, ο εκδότης, ο κύριος Ζήτρος. Αυτό, Μελέτες Αρχαία Ελληνική Κοινωνία, η πρώτη φιλόσοφα βιβλίο άνω των 300 σελίδων. Και τα 6, 5 και 1, μόνο 60 ευρώ. Έρχονται στο σπίτι σας, τηλεφωνείτε, μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Η πρώτη σειρά που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή εξαντλήθηκε παντελώς. Τώρα τηλεφωνείτε για αυτήν στα τηλέφωνα που περνάνε από κάτω. Πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη προσφορά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εξυπηρετήσουν και μέχρι πέρας εκπομπής και αύριο από τις 10 το πρωί, Σάββατο, και όλη την εβδομάδα. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη προσφορά που κάνει η εκπομπή. Εδώ, τι να σας πρωτοπώ, δεν έχουμε τον χρόνο για να τα αναλύσουμε. Ψυχή και Αθανασία κατά την ελληνική σκέψη. Αρχαιοελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Εδώ δείτε τι λένε, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις φράσεις, όλα τα κείμενα που σώζονται για την ψυχή και την αθανασία της ψυχής που οι πρόγονοί μας είχαν πει. Επίσης, λέξεις και φράσεις που λέγανε οι πρόγονοί μας και έχουν μείνει μέχρι σήμερα. Ομηρικό λεξικό διεθνών λέξεων. Εδώ θα δείτε ότι οι βάσεις, με παραδείγματα, με αποδείξεις των ευρωπαϊκών γλωσσών, της αγγλικής και της γαλλικής κυρίως, έχουμε τα παραδείγματα μέσα όλα, ένα μεγάλο βιβλίο, είναι όχι μόνο ελληνικές, ομηρικές ελληνικές. Κωδικός 9. Εδώ μπαίνουμε στην αποκτητογράφηση του ελληνικού αλφαβήτου και τη μαθηματική του δομή. Θα δείτε τι συμπεράσματα βγαίνουν μέσα από τις λέξεις αριθμικές και πού οδηγούν σκέψεις. Τα μυστήρια των Καβύρων, Τελχίνων και η λατρεία του Προσειδώνα. Επίσης ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Και τα 5 αυτά βιβλία, αυτή είναι η δικιά μου προσφορά προς όλες και όλους εσάς, αξίας πάνω από 110 ευρώ. Και τα 5 σας τα δίνω μόνο 40. Τα βλέπετε. Μόνο 40. Είναι αυτά εδώ και τα 5, μόνο 40. Μεγάλα βιβλία, σημαντικά βιβλία, μόνο 40 ευρώ. Τηλεφωνείτε και ο χάρτης βέβαια της Ελλάδος, η τρίτη μεγάλη προσφορά μας από τις εκδόσεις Κοσταρά, τον ευχαριστούμε θερμά και πάλι, εδώ, γεωφυσικός, πλαστικοποιημένος, 1,40 επί 1, όσοι ασχολείστε με χάρτες καταλαβαίνετε τι μεγάλη προσφορά είναι, αξίας 100 ευρώ με τον barcode, το δίνουμε μόνο 30. Και γεωφυσικός και πολιτικός. 1,40 μήκος. Με τους πύχης αναρτήσεως θα τον πάρετε και τον βάλετε μέσα, θα σας έρθει μέσα σε ρολό κανονικό και θα τον κρεμάσετε στον τοίχο, στο μαγαζί σας, στο σπίτι σας, παντού. Μόνο 30 ευρώ. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Έτσι, γιατί είναι δεδομένο. Ναι, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Βλέπετε εδώ, όταν γίνεται διάλειμμα, γίνεται ένας πανικός. Γιατί οργανώνουμε και τα υπόλοιπα που θα σας πούμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε βγάλουμε. Πάμε, Πρωταγόρας. Για να κλείσω. Συγγνώμη. Αναξίμανδρος, με συγχωρείτε. Αναξίμανδρος. Γιατί μιλούσαμε για τον Πρωταγόρα τώρα. Αναξίμανδρος. Πλήρωμε τον Αναξίμανδρο με δύο συναρπαστικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι καθορίζει πως ο άνθρωπος έχει προέρθει από τα ψάρια και καθορίζει και το είδος των ψαριών. Τι από τα καρχαριοειδή. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Μα αυτό τώρα το έβγαλε η επιστήμη. Ότι η ζωή προέρθει από τη θάλασσα. Μα είπα πριν ότι είναι μπροστά από το Δαρβίνο. Το πώς δεύτερο το λέει, στοιχείο. Το ξέρω, το βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ο κ. Λουκοχρήτης πρέπει να πω είναι μια κινητή κυκλοπαίδεια. Ειδικά στο κομμάτι των προσοκρατικών. Έτσι. Πάμε.
Φυσίγαρα άνθρωπος εξαλοειδών όντων εγεννήθη και τραφής ως περιγαλέη και τα λοιπά και τα λοιπά, μπόρεσε να αποκτήσει, να ρίξει το σκληρό περίβλημα, βγήκε στη γη και έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ο γαλαίος είναι το σκυλόψαρο που λέμε. Μιλάμε δηλαδή ότι τα καρχαριοειδή όντως είναι και τα μεγαλύτερα, τα ζωντανά πολυθώματα της γης και είναι πιθανόν και να έχει προέλθει. Τώρα μας τρελάνουν, δηλαδή πού το ξέρε αυτό, πού το ξέρε ο αναξίμαδρος. Κύριε Μπέξε, το δεύτερο όλοι με τις γοργόνες που είναι μισές ψάρι, εμπεριέχει αυτή τη διαδικασία. Και Καρποδένη, εσύ έχετε ασχοληθεί με αυτό το τομέα. Έχω ασχοληθεί με τα έξωθεν της γης, όχι με τα έσωθεν. Τα έσωθεν είναι και με τα διάφορα περίεργα. Αλλά σκοπίμως ανεξήγητα. Ένα στοιχείο ίσως να είχε παρατηρήσει τα εύρια των μικρών γαλαίων που μοιάζουν με τα. Καλά, δεν πάμε στην εξήγηση. Το Σάββατο, συνομιλία περισσότερα. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο, το συναρπαστικό. Εδώ αρχίζει να φαίνεται η διαστροφή της γλώσσας από τον αναξίμαδρο. Ο αναξίμαδρος βγάζει ως πρωτογενή ουσία το άπειρον, μία λέξη που σημαίνει απροσδιόριστο και μεταφράζεται λαθεμένα ως απεριόριστο. Μάλιστα. Έτσι, το άπειρον είναι αυτό που δεν έχει αποκτήσει πείρα εκ της πειράς, διότι η κοσμογονία του αναξίμαδρου βασίζεται στην πειρά πάνω σε μια ουδέτερη βάση που δεν αποκλείεται να είναι το απόλυτο μηδέν. Το μείον 273,15 δηλαδή. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θα μας τρελάνε ο Γλυκοφρίδης και το Σάββατο και σήμερα, το βλέπω εγώ και στη συνέχεια των εκπομπών. Αναξίμαντρο σημαίνει άπειρο, σημαίνει πολλαπλά σύμπαντα και υποσύμπαντα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και μίλησε για τα πολλαπλά σύμπαντα. Είπε ότι υπάρχουν άπειροι κόσμοι. Είναι ο πρώτος που έθεσε τη γη στο κέντρο, χωρίς να πατά και να στηρίζεται κάπου. Μίλησε για τα νεφελώματα, μίλησε για τις δημιουργίες των στερεών βάσει μιας πύρινης φωτιάς που περιέκλεισε μέσα, μιας πύρινης ενέργειας που περιέκλεισε μέσα τις υγροποιημένες αναθυμιάσεις. Mm-hmm. Μίλησε χωρίς να κάνει θόρυβο για τα πάντα. Μάλιστα. Κύριε Βαρέλα, εσείς πώς τα βλέπετε αυτά? Για μένα αυτά δεν είναι και τόσο πολύ... Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη φιλοσοφία. Βέβαια, το Σάββατο, βέβαια. Γιατί θέλω οπωσδήποτε θα είστε, για να σας γνωρίσει και ο κόσμος από κοντά, να πούμε ότι αυτά που θα ακουστούν το Σάββατο, φίλες και φίλοι, θα είναι πολύ μοναδικά. Πολύ μοναδικά. Όρεξη να έχετε, ελεύθερη είναι είσοδος, Δωδώνης 36 στον Κολωνό, ελάτε, και πραγματικά πιστεύω θα κάνουμε μια υπέροχη και ανάλυση, αλλά και συζήτηση μετά την παράθεση από όλους τους σημερινούς καλεσμένους του μεγάλου θέματος αρχαία ελληνική γραμματεία, αυτά που μας κρύβουν και τι αποκαλύπτει. Αυτό που λέμε χρόνια, σκοπίμως μη καλά εξηγημένα, και αυτό. Τώρα τα έχει δώσει σε φωτοτυπίες και δισκέτες η κυρία Διαμαντοπούλου. Οπότε θα μορφωθούμε άπαντες. Στο χώρο όμως το βγάλαμε, έτσι. Ναι, δεν το δείξαμε, αλλά είχαμε πει προχτές, την προηγούμενη δηλαδή εκπομπή, και θα πούμε και σήμερα το σημαντικό άρθρο που έχετε. Προϊστορία, από την προϊστορία οι αρχαίοι Έλληνες είναι εκεί. Για να δούμε και δεν πήγε ο Κολόμβος εχθές το μεσημέρι. Για το 1492, στη διαδικασία του χρόνου, είναι εχθές το μεσημέρι. Στο ηχόρ λοιπόν που κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, σε όλη την Ελλάδα. Στο 122. Στο 122, και μπορούμε να το δούμε και στις οθόνες μας. Στο ηχόρ 122 λοιπόν, το πρώτο μας θέμα είναι αυτό. Συγκλονιστικές αποδείξεις ότι οι Έλληνες πήγαν στην Αμερική από την προϊστορική εποχή. Και μάλιστα όχι μόνο πήγανε, έτσι, αλλά εγκατεστάθησαν και δημιούργησαν αποικίες από την προϊστορική εποχή με πρώτους, ίσως λέμε, τους Κρητές. Γιατί μπα πηγαίνει και ακόμα πιο πίσω η ιστορία. Έτσι, αυτό είναι το ηχόρ λοιπόν που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, το τεύχος 122, και εδώ υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, τα ετρουσκικά μυστικά, τα γητικά βιβλία και τα αλόκοτα θεία βρέφη. Εδώ θα δούμε για τα θεία βρέφη, τα οποία γεννιούνται παραδόξως, μιλάνε διάφορες γλώσσες περιέργειες, αποκαλύπτουν πράγματα, και θα δείτε μέσα στο άρθρο αυτό της κυρίας Πέπα για το κομμάτι των σιβηλικών και ταγητικών βιβλίων που η Ρώμη ενεπιστεύεται και με βάση αυτά δημιουργούσε την αυτοκρατορία της, τα οποία όταν εκάησαν άρχισε και η κατάπτωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Στο ηχόρ που κυκλοφορεί λοιπόν το 122 όλα αυτά και άλλα πολλά θέματα, αποκτήστε το, είναι σε όλη την Ελλάδα, και δυναμώστε ακόμα περισσότερο τη φωνή μας. Και πάμε να δούμε τώρα το άλλο σημαντικό κομμάτι. Θα ήθελα να μπαίναμε στον πρωταγόρα. Πρωταγόρας. Τενεκούλα.
Αν έχουμε παρακαλώ, ναι, ειδοποιήστε με από το control για την παρέμβαση. Μάλιστα. Μπαίνουμε λοιπόν στον Πρωταγόρα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Πρωταγόρα. Σας ακούμε, κύριε Γεωργίου. Ποιος είναι ο Πρωταγόρας και τι είναι ο διάλογος που είναι στην προσφορά μας και αυτό, Πλάτων Πρωταγόρας, από τις εκδόσεις Ζήτρα. Ο Πρωταγόρας ο Αυδηρήτης είναι ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της σχολής των σοφιστών. Τι είναι οι σοφιστές? Τι ήσαν οι σοφιστές? Οι σοφιστές ήταν τα ανήσυχα αυτά πνεύματα που λειτουργούσαν σαν αποστακτήρες των φιλοσοφικών δοξασιών των φιλοσόφων της τότε εποχής. Βεβαίως υπήρχε μία κόντρα, έφτασε ένα σημείο ο Πλάτων να πει ότι οι σοφιστές είναι οι εκπρόσωποι της νοητικής και της πνευματικής και της ηθικής κακίας. Δεν είναι έτσι όμως. Οι σοφιστές προσέφεραν μεγάλο έργο. Είχαν φτάσει σε ένα σημείο να απαξιώνουν το όνομα των σοφιστών λέγοντας ότι είναι οι ψευτοφιλόσοφοι. Όμως αυτοί είναι που έβαλαν τις βάσεις πραγματικής φιλοσοφίας, όπως θα δούμε και στο συγκεκριμένο έργο του Πλάτωνα, ο Πρωταγόρας. Λέει, σας διακόπτω, λέει στον Πρωταγόρα, στην εισαγωγή, τα πράγματα λοιπόν παίρνουν νόημα από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γίνεται δοχή ονομάτων και διπλασιάζει την υπόσταση του κόσμου. Τα αντικείμενα ξαναγεννιούνται μέσα του και παίρνουν το σχήμα του. Τα χρώματα και τις αποχρώσεις του, ανάλογα με τη δύναμη, την αδυναμία του, με την αθωότητα, την ενοχή του, με την καλοσύνη, την κακία του. Τόσα τα πρόσωπα ενός πράγματος, όσο και οι άνθρωποι που το αισθάνονται και το πρικίζουν με νόημα. Η περίφημη φράση του. Πάντων χρημάτων μέτρων, άνθρωπος. Έτσι. Για όλα τα πράγματα που αισθανόμαστε, που βλέπουμε, που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος να δώσει λύση, να τα κατανοήσει και να βρει το πραγματικό. Οι υπερφυσικές δυνάμεις δεν λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ είναι το μεγαλείο του καλούμενου ελληνικού ανθρωπισμού. Και όταν λέμε χρημάτων, δεν εννοούμε για χρήματα. Των πραγμάτων. Το χρώμα την ητή, το αντικείμενο. Όλων των αντικειμένων. Και ξαφνικά στην Αθήνα λοιπόν βρίσκονται αυτά τα μεγάλα μυαλά όλα. Έτσι. Ο Γοργίας, ο Λεοντίνος, ο Πρόδικος, ο Κεάτης και ο Ιππίας, ο Ηλίος, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν και έχει σημασία ότι δεν είναι Αθηναίοι. Συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα επειδή ήταν το κέντρο του πνευματικού κόσμου τότε και η πολιτιστική πρωτεύουσα για δύο αιώνες, τον 4ο και τον 5ο, προκειμένου να πούν ευθαρσώς τις δοξασίες τους και να έρθουν σε ρήξη με τις υπερβολές, τυχόν υπερβολές έρχονται, των φιλοσόφων. Προσέξτε, έρχονται και σε ρήξη μεταξύ τους. Και είναι ένα απίστευτο κομμάτι μέσα στο διάλογο. Μα διαφωνία είναι δημιουργία. Ακριβώς. Είναι, και αυτό εξηγεί μέσα. Είναι ομογενοποιημένοι. Που βλέπουμε ότι σε εισαγωγικά πλακώνονται μεταξύ τους ο Πρωταγόρας με το Σωκράτη. Δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο, είναι έτοιμοι να παχτούν. Ναι, έτσι ακριβώς, όπως τα ακούτε. Λοιπόν, τρεις είναι οι πυλώνες τους. Ανθρωποκεντρισμός, όλα δηλαδή τα βλέπει και τα εξετάζει ο άνθρωπος και αυτός είναι υπεύθυνος. Σκεπτικισμός, αμφιβάλλω, πρέπει να αμφιβάλλουμε, να αμφισβητούμε, να συζητούμε. Και τέλος, σχετικισμός. Η γνώση είναι σχετική. Κανείς δεν κατέχει την απόλυτη γνώση. Έτσι. Αυτή είναι η σοφιστή. Θέλετε όμως να μου εξηγήσετε κάτι και μετά να ακούσω και την άποψή σας από αυτό. Λέει σε ένα κομμάτι. Ήταν κάποτε εποχή που υπήρχαν οι θεοί, αλλά δεν υπήρχαν θνητά γέννη. Και όταν έφτασε ο χρόνος που είχε οριστεί από τη μοίρα για τη γέννησή τους, οι θεοί τα έπλασαν, τα θνητά γέννη, μέσα στη γη, αναμειγνύοντας χώμα και φωτιά και όσα ταιριάζουν με το χώμα και τη φωτιά. Τι λέτε? Μιλάει για το χθόνιο άνθρωπο. Δηλαδή, εδώ, ακούω τη γνώμη σας όλων. Αυτό το πώς το ερμηνεύετε? Αυτό έχουμε είναι πλάση, το μύθο, έχουμε είναι πλάση ανθρώπου. Ή όντων, τα όντα. Κοίτα, από τι αποτελούμεθα εμείς? Δεν αποτελούμεθα από χώμα, δεν αποτελούμεθα από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Ναι, αλλά το ξέραμε. Άρα ότι αυτό είναι γραμμένο σε κείμενο του Πρωταγόρα και είναι μιας πολύ παλαιότερης εποχής από αυτό που εμείς πιστεύουμε. Το ξέραμε? Όχι. Γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι τώρα που το ακούνε πραγματικά τρελαίνονται. Λένε, είναι δυνατόν να έχουμε πλάση οντοτήτων από χώμα? Ο και όλων εκείνων λέει που σχετίζονται με το χώμα, δηλαδή και το νερό, έτσι. Φωτιά και νερό. Ναι. Ο Κέκροπς δεν είχε ουρά, δεν ήταν χθόνιος. Σας ακούμε, ναι. Παρακαλώ. Η θέση του Πρωταγόρα είναι μια σύπτυξη της ελεατικής φιλοσοφίας η οποία φτάνει τη φυσικοκεντρική θεωρία στο τέλος με τον Παρμενίδη. Ο Γοργίας ξεκινάει τον διεισμό και μια κατάσταση, αν θέλετε, αντίρρησης, όπου ο Πρωταγόρας δίνει τη στροφή στον άνθρωπο. Εδώ αυτό όμως εδώ λοιπόν, που ο Πρωταγόρας στηρίζεται πάνω στον Εμπεδοκλή,
με τα τέσσερα στοιχεία, κατά τρόπο ισορροπημένο, λέει ο Πρωταγόρας, είναι ο άνθρωπος, από φωτιά, από υγρό, από γη και από αέρα. Να έχουμε πλάσιο οντοτήτων. Ναι, πλάσιο. Από τα τέσσερα στοιχεία κατά τρόπο δημιουργία. Ισορροπημένο. Μάλιστα. Δηλαδή, η αρχική θεώρηση της λαϊκής ιατρικής της Ελλάδος ξεκινάει, έχει κάποια κοινά στοιχεία με την κινέζικη. Έτσι. Από τον Ιπποκράτη αποδομείται. Μάλιστα. Άρα έχουμε πάρα πολλά που δεν γνωρίζουμε, κύριε Καρβοδίνη. Μα το λέμε πάντα, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως και αποκαλύπτεται τώρα και μέσω της εκπομπής και άλλων δραστηριοτήτων στο παρελθόν που έχουμε εμείς από κοινού, ότι όλα αυτά ενώ κυκλοφορούν, ενώ οι μεταφράσεις υπάρχουν, ενώ τα βιβλία υπάρχουν, δεν τα ξέρει κανένας. Γιατί... Και τα ακούει τώρα ως εξωγήινα προϊόντα. Να σας πω το άλλο. Άλλων νοημοτήτων. Να σας δηλαδή, πω το άλλο. Τρελά. Ψυχή και Αθανασία. Το άλλο το βιβλίο είναι στη δεύτερη προσφορά μας, του κ. Κυριακόπουλου. Εκπληκτικό βιβλίο. Πόσοι ξέρουν ότι οι Έλληνες πιστεύανε στην ψυχή και στην αθανασία της ψυχής? Κύριε Βαρέλα, δεν είναι διαδεδομένο ότι οι Έλληνες πιστεύανε στην ψυχή και στην ανάσταση της ψυχής? Η διαστρέβλωση τα έκανε όλα αυτά. Ναι, δηλαδή ότι υπάρχουν άπειρα κείμενα που μιλάνε για την ψυχή, την πορεία της ψυχής, ειδικά ο Πλάτωνας, ο οποίος είχε αναφερθεί τόσο πολύ στην ψυχή, τη σωτηρία της ψυχής, ας μου επιτραπεί ο όρος, έτσι. Σας ακούμε, κύριε Γεωργίου. Συγγνώμη να πω κάτι, ότι εδώ το θέμα μας δεν είναι ότι γράφεται ποιος το πιστεύει. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι είναι καταγεγραμμένο. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Για την αθανασία της ψυχής έχει πει πάρα πολλά ο Πλάτωνας, αλλά και ο Αριστοτέλης ακόμα δεν πήγε. Έχει κρατήσει επιφυλάξεις. Το νουν ο Θεός ανήψε φως εν τη ψυχή. Δέχεται την ψυχή και αυτός, και βέβαια τη δέχεται σαν ενέργεια η οποία παραμένει σταθερά και για, κατά τον Πλάτωνα ανεβαίνει και περνάει στα ακασικά αρχεία, περνάει στα αρχέτυπα και εκεί ενώνεται με το συλλογικό υποσυνείδητο, δηλαδή με το ό,τι έχουν κοινό οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. Αυτή είναι η θέση του Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης κρατάει, δέχεται την ψυχή, δέχεται την αθανασία της ψυχής, όμως δεν μιλάει γιατί έρχεται στην ενδελέχεια και εκεί μας λέει εν αυτό το τέλος έχει. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έρχεται στη ζωή με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Μάλιστα. Άρα όταν τελειώνει ο σκοπός του, η ψυχή φεύγει και ο άνθρωπος γίνεται χώμα κτλ. Το τι γίνεται η ψυχή κρατάει μια στάση ουδέτε. Επιτρέψτε μου να διαβάσω μερικά τα αποφεύγματα των μεγάλων Ελλήνων σοφών περί της ψυχής. Θαλής πρώτος απέφερε την ψυχή φύσινα ακίνητον ή αυτοκίνητον. Έτσι, αυτοκίνητο κινείται από μόνη της. Ο Θαλής λέει ο Αέτιος το είπε. Ο Ηράκλητος, ψυχής πήρατα ιών, όποιο δρόμο και να πάρεις της ψυχής τα πέρατα δεν θα βρεις. Τόσο βαθύ είναι το μυστήριό της ψυχής. Άλλος τώρα ο Ηράκλητος. Για τον Ηράκλητο. Πάμε στον Αριστοτέλη. Η φύση της ψυχής είναι ακινήτα αυτοδυνάμως αιωνίως. Γι' αυτό είναι και αθάνατη. Τα έχουμε συγκεντρώσει όλα σε αυτό το βιβλίο. Έτσι. Φύση της ψυχής αυτοκίνητος κατά ίδιον κίνησιν και δια τούτου αθάνατος. Αριστοτέλης. Διογένης Λαέρτιος. Η ψυχή του ανθρώπου σε τρία μέρη διαιρείται. Το νοητικό, το σκεπτόμενο και το συναισθηματικό. Πυθαγόρας. Την ψυχή να θάνατον τε είναι, επιδίπερ και το αφού απέσπαπτε, αθάνατον εστί. Δηλαδή από το κομμάτι από το οποίο έφυγε είναι αθάνατον. Δηλαδή η ψυχή είναι αθάνατη επειδή ακριβώς και εκείνο από το οποίο αποσπάστηκε αθάνατον είναι. Να το συνδέσω. Παρακαλώ. Με την καθημερινότητα. Εάν διαβάσουν αυτά τα βιβλία οι φίλοι μας που μας ακούνε και όποιοι άλλοι θα καταργήσουν τους ψυχαναλυτές, τους ψυχιάτρους και τα φαρμακεία. Ο κακός ο συγγραφέας δεν έχει αναγνώστες, έχει θύματα. Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν και τη δεύτερη προσφορά μας μία φορά στις οθόνες μας, την οποία σας τη δίνουμε, είναι δικιά μου προσφορά από τις εκδόσεις μας. Όλα αυτά τα βιβλία είναι των εκδόσεών μας, των εκδόσεων Εύανδρος. Εύανδρος, ο οικιστής της Ρώμης, άλλη μία ιστορία που εδώ θα συζητήσουμε, κατά τις λατινικές πηγές και τις ελληνικές βέβαια, και τα πέντε βιβλία, αυτός πρώτος έφτιαξε τη Ρώμη. Ψυχή και Αθανασία, που σας διάβασα μόλις μερικά αποσπάσματα, και ελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα, τι μας έχει έρθει το παρελθόν. Το ομοιρικό λεξικό διεθνών λέξεων. Αυτό που κρατάω στα χέρια μου, όπου μέσα αναφέρει για τις χιλιάδες λέξεων που βασίζεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Κωδικός 9.
πώς ο ελληνικός λόγος είναι και μαθηματικός και τι βγάζουν οι λέξεις. Βγάζουν απίστευτα τα συμπεράσματα όταν κάνεις αριθμούς. Τα μυστήρια των καβύρων τελφίνων, όλη αυτή η ιστορία των καβύρων και των μυστηρίων τους και η άγνωστη λατρεία του Ποσειδώνα σε ανάλυση και τα 5-40 ευρώ μόνο. Είναι η δικιά μου προσφορά προς όλες και όλους εσάς και με τις ευχαριστίες μου για όλη αυτή τη συλλογική προσπάθεια που κάνουμε μαζί. Τηλεφωνείτε και τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμέσως μετά, κύριε Καρποδίνη, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο μας. Τηλεφωνείτε, σας είπα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι τώρα για να σας απαντήσουν και να κρατήσουν μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Έχουμε στο τηλέφωνο μας όμως ένα άλλο πολύ σημαντικό καλεσμένο εξ αποστάσεως, γιατί ο χρόνος και το στούντιο δεν μας επαρκεί, τον κύριο Γερακούλια. Κύριε Γερακούλια, αν θυμάστε καλά, ο κύριος Γερακούλιας είναι ο άνθρωπος που έβγαλε τη βόμβα στην προηγούμενη εκπομπή που έχει και το κέντρο το Β' Αμέλεια για την αντιμετώπιση των αυτοάνωσων ασθενειών. Κύριε Γερακούλια, γεια σας. Μα ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα για εσάς και στην εκπομπή σας και στους καλεσμένους. Πετάξατε μια βόμβα την προηγούμενη εκπομπή, εκτός από το ρόδι αυτό που έχετε δημιουργήσει, γιατί η εκπομπή αυτή ασχολείται με όλα αυτά. Εκτός από το ρόδι, λοιπόν, πετάξατε και μια βόμβα που πρέπει να πω ότι έχουν πραγματικά χτυπάνε, έχουν βομβαρδίσει με τηλεφωνήματα στο γραφείο όλους τα παιδιά που είναι εκεί. Παίρνουν και σε εσάς, βεβαίως, από ό,τι έχω μάθει, πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες. Γι' αυτό ακριβώς που βγάλαμε εδώ στην εκπομπή για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, το τσιγάρο που θεραπεύει. Τι γίνεται τελικά, κύριε Γερακούλια? Θεραπεύει πραγματικά? Μπορεί κάποιος να κόψει το κάπεσμα με αυτό ακριβώς το σκεύασμα? Το βλέπουμε εδώ πέρα. Το υγρό για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έτσι. Σας ακούμε. Είναι μια μεγάλη επιτυχία το Πανεπιστημίο σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πρόληψης Υγείας και Περιβάλλοντος. Είναι μια επιτυχία. Καταφέραμε να βγάλουμε στην αγορά ένα υγρό το οποίο πηγαίνει σε όλα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και με τον τρόπο αυτό να μπορεί κάποιος, ατμίζοντας, όχι καπνίζοντας, αλλά ατμίζοντας, να μπορεί να καθαρίζει τον πνεύμονα και να κάνει και απόπτωση στα καρκινικά κύτταρα που τυχόν υπάρχουν. Δηλαδή να σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα που πιθανόν να υπάρχουν στον πνεύμονα. Με το Πανεπιστήμιο, παρακαλώ, πείτε μας τον τομέα της. Με το Τμήμα Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια μοναδική ελληνική πατέντα, έτσι, είναι ελληνική εφεύρεση. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στους καθηγητές μας. Ναι. Αυτό έχει τη μεγάλη αξία, ότι είναι καθαρά ελληνικός σχεδιασμός. Είναι πατέντα ελληνική και από την Ελλάδα θα ξεκινήσει να πάει σε όλο τον κόσμο και όχι να κάνουμε εισαγωγές από το εξωτερικό. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί θα σας μεταφέρω ορισμένες από τις απορίες που είχαν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες που μας καλούν και εμάς και εσάς, βεβαίως. Η ερώτηση είναι, επηρεάζει το ζαχαρόδι διαβήτη? Όχι, βέβαια, δεν μπορεί να τον επηρεάσει. Φανταστείτε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι διατροφικό, δηλαδή ανήκει στην κατηγορία των τροφίμων. Έχει ΦΠΑ 13% όπως έχει το ψωμί, το τυρί, τα μακαρόνια. Άρα δεν θα μπορούσε ποτέ ένα τέτοιο προϊόν να βλάψει. Δεν έχει χημικές γλυκαντικές ουσίες, αυτό εννοούμε? Δεν έχει, όχι, όχι, βέβαια. Όταν λέμε για έναν διαβητικό ότι πρέπει να κόψει το τσιγάρο, είναι για τις βλάβες οι οποίες προκαλούνται στα αγκεία. Η καταστροφή δηλαδή των αγκείων είναι το πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει να κόψει το τσιγάρο. Σκεφτείτε ότι ένα τσιγάρο έχει περίπου τις 4.000 χημικές ουσίες, βλαβερές. Το χειρότερο ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει το τσιγάρο το κανονικό. Προχωράμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί καθόλου. Μη σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να του κάνει κακό το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το υγρό του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα υγρό το οποίο όχι μόνο δεν κάνει κακό, αλλά βοηθάει και τον πνεύμονα να καθαρίσει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πώς βοηθάει τον πνεύμονα να καθαρίσει? Αυτό επίσης μας το ρωτάνε. Υπάρχουν μέσα στα συστατικά του φυσικές ουσίες, οι οποίες βάσει ερευνών και μελετών που έχουν γίνει, φτάνουμε στο αποτέλεσμα να κάνει απόκτηση στα καρκινικά κύτταρα και να καθαρίζει τον πνεύμονα. Οι μελέτες αυτές έχουν γίνει από ειδικούς επιστήμονες ιατρούς? Έχουν γίνει από πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και καταφέραμε στην Ελλάδα να φτιάξουμε την τέλεια συνταγή. Μάλιστα.
Μια άλλη ερώτηση επίσης που γίνεται είναι για το θέμα της καρδιάς. Εάν επηρεάζει τους καρδιακούς. Τους επηρεάζει θετικά. Μάλιστα. Θετικά, δηλαδή τους βοηθάει ένας καρδιοπαθής, ο οποίος καπνίζει, του δίνεται η ευκαιρία αυτή τη στιγμή και να κόψει το κάπνισμα εάν επιθυμεί ή να το ελαττώσει. Δηλαδή απευθυνόμαστε και στους ανθρώπους οι οποίοι λένε καπνίζω αλλά δεν θέλω να κόψω το τσιγάρο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το μειώσει και να το πούμε ότι ξέρεις κάτι, καπνίζεις 20 τσιγάρα την ημέρα παραδείγματος χάρη. Ωραία, κάπνισε 10 και τα υπόλοιπα 10 κάντρα άπνισμα με το υγρό αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και θα καθαρίσει τον πνευμονά σου, άρα θα βοηθήσει την υγεία σου έτσι κι αλλιώς. Και με το ότι θα μειώσεις τα τσιγάρα από τα 20 στα 10, πάλι θα βοηθήσεις την υγεία σου γιατί θα έχεις λιγότερο καπνό και λιγότερες επιβαρυντικές ουσίες. Μάλιστα. Από το τσιγάρο το κανονικό. Μάλιστα. Κύριε Γερακούλια. Κάποιος ο οποίος επιθυμεί να κόψει το τσιγάρο θα τον βοηθήσει να το κόψει. Κάποιος όμως που επιθυμεί να το ελαττώσει απλά, πάλι θα τον βοηθήσει. Άρα. Γιατί έχει άρωμα καπνού. Ωραία. Δηλαδή, το άρωμα και η κίνηση δεν θα του λείψει. Το μόνο που θα του λείψει είναι η νικοτίνη, γιατί δεν έχει νικοτίνη μέσα. Mm-hmm. Το άρωμα θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει νικοτίνη. Κατανοητό. Ναι. Κύριε Γερακούλια, αν κάποιος θέλει να βρει λοιπόν το προϊόν αυτό, θα πάρει εκ μέρους, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, εκ μέρους των μυστικών περασμάτων. Στα τηλέφωνα, δώστε μας λίγο τα τηλέφωνα της Βιταμέλια. Παρακαλώ. Ναι. 577-99-55. Ωραία. Το δώρο ισχύει για τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες που θα έρθουν. Το δώρο ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, ισχύει ό,τι έχουμε πει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, καλείτε λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε, πάρτε και εμάς να σας δώσουμε τα τηλέφωνα, εάν δεν έχετε τώρα να τα σημειώσετε. Πραγματικά πρέπει να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, διότι και με το ρόδι, αυτό που έχετε κάνει κύριε Γερακούλια, φτιάχνοντας αυτό το ειδικό σκεύασμα από το ρόδι που μας εξηγήσατε στην προηγούμενη εκπομπή, θέλετε να μας το πείτε άλλη μια φορά, γιατί εγώ δεν είμαι των ιατρικών θεμάτων ο ειδικός. Το ρόδι που είναι πάλι επιτυχία του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Φαρμακολογίας, είναι ένα ρόδι το οποίο έχει 40% επιπλέον ανθοκιανίνες και καταφέρνουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε πολλή βοήθεια στον προστάτη, για τους άντρες μιλάω, στον καρκίνο και ακόμα στη χοληστερίνη. Φανταστείτε ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη πριν από λίγο διάστημα και τώρα αυτή τη στιγμή καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και λέει η μελέτη αυτή ότι καταφέρνει το συγκεκριμένο ρόδι να ανεβάζει την καλή χοληστερίνη και να κατεβάζει την κακή στα επίπεδα που το κάνει το φάρμακο για τη χοληστερίνη. Ο καρπός της Περσεφόνης, έτσι, κάτι ξέρανε οι προγονείς παραπάνω. Περσεφόνης, άρα με φυσικό τρόπο μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Και κύριε Γερακούλια, πρέπει να βαδίσουμε πάνω στην αρχαία ελληνική ιατρική. Σήμερα βγάζουμε την προσφορά μας Διοσκουρίδη και Ιπποκράτη. Αυτούς τους μεγάλους Έλληνες ιατρούς. Έτσι. Πρέπει να βαδίσουμε πάνω στην ολιστική ιατρική σκέψη των προγόνων μας, την οποία βαδίζετε και εσείς με το κέντρο σας. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Την αντιμετώπιση πολύ σωστά τα λέτε και να θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Η τροφή μας είναι το φάρμακό μας. Από εκεί ξεκινάμε. Έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ξαναέχουμε επικοινωνία στις επόμενες εκπομπές για να μας πείτε και άλλα πολύ καλά. Και βέβαια κάτι ετοιμάζεται. Μην μας το πείτε ακόμα. Ξέρω είναι έκπληξη. Θα το βγάλουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε για το καλή, πολύ καλό έργο που προσφέρετε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε και σε εσάς. Γεια σας. Τα ακούσατε. Γιατί η εκπομπή δεν είναι μόνο αρχαιολογική χώρη, ιστορία. Είναι ένα, και το σήμερα. Τι κάνουμε σήμερα. Τι κάνουμε σήμερα. Είναι μια ελληνική εφεύρεση. Απίστευτη είδηση. Απίστευτη, δεν είναι κύριε Βαρελά. Πάλι ελληνική. Και για τα αντιεξουδιωτικά έχουμε βγάλει σελίδα μας τα μυστικά περάσματα. Βεβαίως. Θέλετε να το και δούμε και αυτό. Βεβαίως. Για να βεβαίως. Περάσουμε. Είναι παλιότερη βέβαια η δημοσίευση, αν δώσετε δύο λεπτά και έχουμε αυτό. Λοιπόν τα αντιοξυδοτικά. Τι είναι τα αντιοξυδοτικά, γιατί αυτό είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτό δεν είναι, κύριε Γεωργίου. Σωστό. Δεν είναι οι παροπίδες που πρέπει να έχουμε και να είμαστε μόνο σε ένα. Δεν είναι μόνο ο κομμάτι, είναι πολύπλευρος. Είναι η φυσική οδός αντιμετώπισης και πρόσληψης των ασθενειών. Έτσι. Μα για πολλαπλές ασθένειες, οι οποίες η σύγχρονη κοινωνία μας έχει κληροδοτήσει. Γι' αυτό το ψυχοσωματικό και το τι είμαστε, ό,τι τρώμε, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς κύριε Λουκοφρίδη, ότι οι ασθένειες είναι πρώτα ψυχικές και εν συνεχεία εκδηλώνονται σε σωματικές. Ξάλλου τα λένε και οι δικοί μας, το λέει ο Ιπποκράτης, το λέει ο Διοσκουρίδης. Έτσι. Τα λένε όλοι αυτοί οι τιτάνες πραγματικά του πνεύματος και της ιατρικής συγκεκριμένα. Πείτε μας κύριε Βαρελά.
Είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή για τα αντιοξειδωτικά. Είχαμε μιλήσει όμως για το ρόδι μόνο. Εδώ δούμε το σύνολο, ναι. Το οποίο, ναι, καταπολεμάει τις ελεύθερες ρίζες κτλ. Εγώ ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το μήλο. Και το μήλο. Ο κόσμος το μήλο το έχει λίγο. Όχι, δεν λέει ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι πολύ ευρύως δεδομένο ως όπως το ρόδι. Λοιπόν, διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τηλεφωνείτε τον ταξί να κρίνετε τις σειρές μας. Είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και το Σάββατο σας περιμένουμε ελεύθερη είσοδο 12:36 το πρωινό. Γιώργος Καρποδίνης. Πώς είμαι, καλά. Μια χαρά, κύριε Καρποδίνη. Λοιπόν, θέλω να τα συνδέσω τα πράγματα, να αγιονόμεθα και λίγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ έχετε ένα άρθρο, μάλλον έχει το περιοδικό το τρέχον του Ιχώρ, ένα άρθρο και λέει το ημερολόγιο ενός Έλληνα πολεμιστή στα πεδία των μαχών του 22. 12 και 22. Δεν ήταν συνωστισμός τότε. Πώς είναι από τους συνωστιθέντες αυτός. Αυτό είναι της ρεπούση το άρθρο, για δείτε. Όχι, σίγουρα όχι. Εδώ είναι ένας Έλληνας πολεμιστή με συνωστισμό, δεν είναι. Εδώ είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό άρθρο. Σαφώς. Είναι από το ημερολόγιο του. Ακριβώς. Είναι ο Τσαντίλας ο Παναγιώτης, κλάσεως 1913α, από την Τουθώα Λευκοχωρίου Γόρτινος, Στρατιώτης, ο οποίος πάει στο μέτωπο. Ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει ένα ημερολόγιο. Και περιγράφει μέσα με ζωντανά χρώματα. Ρεπόρτερ στην ουσία. Ρεπόρτερ είναι. Και εδώ έχουμε το ημερολόγιο του. Και να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Τσαντίλα, που μας έδωσε Document. Το ημερολόγιο του παππού του, που είναι, περιγράφει εδώ τις μάχες κανονικά, λέει τι έγινε. Όπως επίσης πρέπει να ευχαριστήσω θερμά, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία τώρα, τον καθηγητή, τον πλαστικό χειρουργό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον καθηγητή Μανιό, και την ομάδα του, τους ανθρώπους οι οποίοι κάθισαν, μας βοήθησαν πάρα πολύ στο κομμάτι, μας βρήκαν το βιβλίο το χαμένο, για τα εγκλήματα αυτά τα οποία έγιναν εις βάρος του ελληνικού λαού από τους Ναζί στην κατοχή, από το κλέψιμο των αρχαιοτήτων, πώς πήγαιναν στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Θα τους ευχαριστήσω θερμά όλους τους από την Κρήτη μας, που μας βοήθησαν τόσο πολύ, από το Ηράκλειο της Κρήτης, η ομάδα του καθηγητού, που έτσι με αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε διαφορετικά πλέον και να συζητήσουμε αλλιώς με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Τη κουβέντα με τους κύριους προηγουμένως που είπατε για χθόνιες γενέσεις και δημιουργίες κλπ. Λοιπόν, στο άρθρο ότι έχουμε πάει εκεί εμείς οι Έλληνες από τα προϊστορικά χρόνια, βρήκα εδώ λοιπόν κάτι στη σελίδα 38 και λέει. Στο τωρινό Ιχώρ που κυκλοφορεί στο τωρινό. Στο Ιχώρ το τρέχω, ναι. Και λέει οι Ίνκα που κατοικούν στα βόρεια της Αργεντινής έχουν την παράδοση για ένα παράξενο νανοειδές πλάσμα που το αποκαλούν κούνι και υποστηρίζουν ότι όταν είχε αναδυθεί από τα χωράφια, έτσι, σε κάποιες άλλες εποχές, να και η Δήμητρα που έχουμε πει σε άλλη, είχε σε μείνει άλλη για καιρό με τους προγόνους του και τους είχε διδάξει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε ότι η απέναντι πλευρά έχει στοιχεία των ιστοριών των δικών μας, το υπόλοιπο κυκλοφορία, σωματωμένα στους Ίνκας, τους Μάγια και λοιπά και λοιπά. Και έχει και άλλα πάρα πολλά. Αραουκάνους και όλα αυτά. Έχει για το Σωσίπολι, για το Βρέφος Δράκος. Όλα αυτά είναι στο πολύ καλό. Μπορεί να τους κάνει εντύπωση των φίλων μας, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Από το βιβλίο για το που έχει βγάλει η κυρία Πέπα με τίτλο Ιωάννης Λαβρεντίου Λιδός τα έργα του. Έτσι. Γιατί, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το σημαντικό. Είναι να μελετάμε, είναι να βρίσκουμε. Αναφέρεται και εκεί η λέξη Θείων Βρέφος. Να καταλαβαίνουμε τι μας έχουν κρύψει. Τι μας έχουν κρύψει πάρα πολλά. Γοργία. Ό,τι θέλουμε να βρούμε. Ναι. Αυτό που συμπληρώνει την ελληνική γραμματεία και την αναλύει είναι το Ιχώρ. Το άρθρο που έχει, ο κύριος Γλυκοφρίδης δεν μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Το άρθρο που έχει μέσα είναι πρωτοποριακό. Πρώτη σε, αυτό τέφω, πάλι. Σε αυτό το τέφω. Για τις κρίσιμες εποχές εκείνες στην Αθήνα, της Περσικής εισβολής. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Είναι η άλλη ιστορία αυτή, κύριε Γεωργίου, όμως, που πρέπει να κοιτάξουμε, να ψάξουμε, να τη διαβάσουμε με ανοιχτό τον ορίζοντα, δεν καταλάβουμε. Το Ιχώρ διαβάζεται εύκολα. Έχει κωδικοποιηθεί από τον πρώτο τόμο μέχρι και τον έψιλον, εύκολα βρίσκουμε τι θέλουμε μέσα, προσφεύγουμε αναλύσεις που δεν υπάρχουν σε άλλα βιβλία. Θα γίνει πάλι ένας πανικός, το βλέπω εγώ το Σάββατο,
Ευτυχώς έχουμε ανοίξει και τον εξωτερικό χώρο, τον αύριο χώρο. Ναι, έφτιαξε ο καιρός τώρα. Απολαμβάνουμε και τον καφέ μας. Και έξω, μέσα κατά τα δέντρα που έχουμε στον εξωτερικό μας χώρο, να καθίσουμε και να τα πούμε εκεί και επάνω. Βέβαια, θα είναι μια. Αυτό το Σάββατο, φίλες και φίλοι, Δωδώνης 36 στο Κολωνό, ελεύθερη είσοδο για όλους και όλους, ελάτε. Εμείς συνεχίζουμε εκεί. Αναλύουμε Γοργία, Ιπποκράτη, περιψυχής. Τι ήταν οι Τελχίνες, τι ήταν ο Πρωταγόρας, ποιοι ήταν οι φιλόσοφοι αυτοί της Ιωνίας, η σχολή της Μιλήτου, οι άπειροι κόσμοι, τα θεία βρέφη, τα ηγητικά συμβουλικά βιβλία. Έχουμε πάρα πολλά. Το ομηρικό λεξικό το έχετε? Το ομηρικό λεξικό εδώ. Έχει τουρκικές λέξεις μέσα, το ομηρικό λεξικό το έχει. Αφού αυτή λέμε. Αυτό το βιβλίο από τον κορυφαίο Έλληνα. Καταγόμεθα από αυτούς. Από τον κορυφαίο Έλληνα εν ζωή ομηρολόγο, άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον ομηρικό πολιτισμό. Τον κύριο Κωνσταντίνο Δούκα, η γαλλική γλώσσα από 650 περίπου ομιλικές λέξεις δημιουργήσε πάνω, είναι στην εισαγωγή, πάνω από 7.000 λέξεις, οποίες περιτέχνως και περιφάνως χρησιμοποιεί. Η αγγλική δημιουργία χρησιμοποιεί 8.000 και πλέον ομιλικές λέξεις. Ομιλικές. Έτσι. Εδώ, σε αυτό το βιβλίο επάνω, στο βιβλίο για την ομιλική γλώσσα που είναι άγνωστη. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται σήμερα. Έτσι, ναι, λέξεις που χρησιμοποιούν σήμερα. Διαρκές μέχρι σήμερα, αυτό εννοούμε. Εξηγεί δηλαδή ότι σε αυτό το βιβλίο του με παραδείγματα είναι λεξικό. Α, Β, Γ, Δ, όλες. A, B, C, D κτλ. Και εξηγεί, έχει πάρει τις λέξεις, τις αναλύει και λέει πώς από το ομιλικό βγήκε το αγγλικό, το οποίο είναι, είναι βασικές λέξεις του λεξιλογίου. Ναι. Επιτρέψετε. Παρακαλώ, κύριε Παξί. Κύριε Παξί, και εμείς να μην υπάρχουμε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπάρχει. Για ένα και μόνο λόγο. Όχι διότι τους μάθαμε τη γλώσσα, τους μάθαμε κάτι πολύ παραπάνω. Τους δώσαμε τη μεγαλύτερη σημασίας και αξίας κατανόηση ενός αντικειμένου. Αυτό δεν είναι, αν θέλετε, ούτε η δημοκρατία, ούτε η αρχιτεκτονική, ούτε η μουσική. Μάθαμε στον κόσμο τη λέξη οργασμός. Και σκέφτομαι... Η λέξη οργασμός είναι η πιο σημαντική λέξη που έδωσε η Ελλάδα στον κόσμο και στη γέννηση την οποία ανέφερε στην αρχή ο Αναξήματος, στη γέννηση του πλουραλισμού. Αυτό έκανε η Ελλάδα. Πολύ ωραία. Έτσι, πολύ σωστός. Ωραία. Σας ακούμε. Όχι, συμφωνώ. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα συνδέσει, αλλά το λέει τώρα και λίγο έτσι. Να πάμε η ετυμολογία ορισμένων λέξεων. Να μην το ξεχάσουμε το Γοργία. Mm-hmm. Το Λεοντίνο. Αφού έκανε το γύρο του κόσμου. Είναι ο Γοργίας. Γοργίας μας. Αυτός... Για το Διοσκουρίδη, σπουδαίος... τον αδικήσαμε το Διοσκουρίδη. Τον αδικήσαμε πολύ. Θέλω, θα παρακαλέσω τον κύριο Ζήτου να μας την αφήσει αυτή την προσφορά, να μας δώσει κι άλλα μετά όταν εξαντληθούν. Ειδικά για το Διοσκουρίδη. Ξέρετε, μόνο αυτό το βιβλίο το οποίο έχουμε, του Διοσκουρίδη, που τον έχουμε αδικήσει, κοστίζει 32 ευρώ. Κοιτάξτε, είναι 800 σελίδες βιβλίο. Και εμείς δίνουμε και τα 5 μαζί και τη φιλοσοφία, μόνο 60 ευρώ. Είναι φοβερό. Θέλω λοιπόν, για να έχουμε και ένα γιατρό αναλυτή. Στην επόμενη εκπομπή δυνατόν, κύριε Ζήτρε, που μας βλέπετε, κύριε Ζήτρε, που μας βλέπετε τώρα στην τηλεόρασή σας, να μας το αφήσετε και για την επόμενη αυτή την προσφορά, να μας δώσετε και άλλα βιβλία, πέραν από αυτά που εξαντλήθησαν σίγουρα, για την επόμενη εκπομπή μας. Σας ακούμε για το Γοργία, παρακαλώ. Ο Γοργίας λοιπόν έφτασε στην Αθήνα, αυτό στο σπίτι του Καλία, μαζί με τον Πρωταγόρα, και αρχίζουν να διδάσκουν. Ο Πρωταγόρας προηγουμένως δίδασκε για την πολιτική αρετή. Ήρθε τώρα τούτος ο Γοργίας, ο Λεοντίνος, και μας μιλάει για τη ρητορική, αφού προηγουμένως στυλιτεύσει την κρίση η οποία εμφανίζεται στην Αθήνα, την κρίση των θεσμών και την κρίση της φιλοσοφίας. Μάλιστα. Μας λέει λοιπόν ότι με τη ρητορική μπορούμε να πλησιάσουμε την αρετή, να πλησιάσουμε την αλήθεια, να πλησιάσουμε το φως και μέσα από εκεί να βελτιωθούμε, να γίνουμε αυτοί που πρέπει να γίνουμε, οι άνθρωποι να καταλάβουμε την οντότητα που έχουμε. Πόσο σημαντικό, με τόσο απλά λόγια, δηλαδή. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Μιλάμε για τον ηγέτη της δικηγορίας και της διαλεκτικής. Mm-hmm. Πετάει δυο έργα, το Παλαμίδος Απολογία και το Ελένης Εγκόμιον, mm-hmm. όπου φαίνει τα πάνω κάτω. Για το Γοργία σημασία δεν έχει τι θα πεις, σημασία έχει πώς θα το στηρίξεις. Εκεί δεν πάσχουμε και σήμερα, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν πάσχει είναι, εκεί. Είναι, κύριε Δεξί, που δεν μιλήσει. Εν αρχή ο λόγος. Δεν έχει σημασία τι θα πεις. Στήριξέ το και αυτό είναι.
εκεί πάσχουμε. Έστω και αν δεν είναι. Ναι, εκεί πάσχει όμως ο σύγχρονος άνθρωπος. Πάσχει στο να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο, που σημαίνει ότι ή δεν υπάρχει εσωτερικός κόσμος για να εξωτερικεύσει, έτσι, ή αδυνατεί να συνδέσει τον λόγο με τη σκέψη. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Γοργίας λοιπόν έρχεται και μας δείχνει. Τι μας δείχνει? Τον τρόπο. Μας κάνει εγρήγορο. Όπως παίζει ο Πυθαγόρας με τα σφαιρίδια του, παίζει ο Γοργίας με τις λέξεις. Μάλιστα. Και δημιουργεί ένα γίγνεσθε. Αυτό κάνει ο Γοργίας. Μάλιστα. Τιτάνας. Τεράστιο. Τιτάνας. Φίλες και φίλοι, να ξαναδούμε τις προσφορές μας, παρακαλώ. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη και την Ελλάδα, το χάρτη, το μεγάλο, τη μεγάλη προσφορά που κάνει σήμερα η εκπομπή. Μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε, γιατί είναι τεράστιες προσφορές που βγάζουμε σήμερα. Η πρώτη προσφορά είναι από τις εκδόσεις Ζήτρος. Οι πέντε τόμοι Γοργίας, Διοσκουρίδης, Πλάτωνος Πρωταγόρας, οι τρεις μιλείς Ιθαλής Αναξίματος Αναξιμένης και ο Ιπποκράτης, που επίσης τον αδικήσαμε σήμερα λόγω χρόνου, αλλά όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Ιπποκράτης, αν είναι δυνατόν, όλοι ξέρουμε, και οι πέντε τόμοι μαζί και δώρο από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο τον Ζήτρο, από τις εκδόσεις Ζήτρος, το βιβλίο του George Thompson, Μελέτες στην αρχαία ελληνική κοινωνία, η πρώτη φιλόσοφη 300 σελίδων βιβλίων, ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Και τα έξι μαζί, 5 συν 1, τα δίνουμε δώρο, 60 ευρώ μόνο. Τηλεφωνείτε και τώρα υπάρχουν άνθρωποι για να σας εξυπηρετήσουν. Λίγο υπομονή αν οι γραμμές μιλούν. Τρεις είναι οι γραμμές. 2-10-38-46-76, 2-11-70-50-171 και 2-11-70-50-172. Σημειώστε αυτά τα τηλέφωνα, τα έχετε για να τηλεφωνήσετε και αύριο και μεθαύριο και καθόλου τη βδομάδα μέχρι εξαντλήσεως. Η πρώτη προσφορά εδώ. Δεύτερη προσφορά, τα βιβλία από τις εκδόσεις μας, εκδόσεις Εύανδρος, μοναδικά βιβλία, δεν τα εξέδωσα τυχαία. Βεβαίως και γνωρίζω και τους συγγραφείς και βεβαίως και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να βγάλουμε τέτοιες ποιοτικές, πραγματικά τέτοιες ποιοτικές δουλειές προς τα έξω. Ψυχή και αθανασία για την ελληνική σκέψη, οι αρχαιολινικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα, ομηρικό λεξικό διεθνών λέξεων, κωδικό 9, τα μυστήρια των καβίνων τελχίνων. Και ξέρετε, βιβλία που έχουν πάνω από 100 ευρώ, σας τα δίνουμε. Πόσο? Μόνο 40. Μόνο 40 ευρώ. Ναι. Είναι η δική μου μεγάλη προσφορά για να σας ευχαριστήσω προς όλους και όλους εσάς που βλέπετε την εκπομπή, που στηρίζετε αυτά που κάνουμε, που είσαστε κοντά μας. Και η τρίτη προσφορά από τις εκδόσεις Κοσταρά, θα το δούμε και αυτό, μια μοναδική προσφορά, η τρίτη προσφορά, έτσι τη ζητάτε, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 στο τηλέφωνο, είναι ο χάρτης της Ελλάδος, για να γνωρίσουμε την πατρίδα μας καλύτερα, να την έχουμε στον τοίχο, είτε στο μαγαζί μας, είτε στο σπίτι μας, είτε σε... και το κάνουμε και δώρο. Πλήρως πλαστικοποιημένος, 1,40 μήκος και ένα, δηλαδή άμα σας το φέρω εδώ θα με καλύψει ολόκληρο. Θα με καλύψει ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω. 1,40 επί 1 έτσι όπως φαίνομαι. Έτσι δεν είμαι 1,40, έτσι κύριε Καρποδίνη. Εγώ είμαι πιο ψηλός. Αλλά, όπως ένα. Τουλάχιστον όπως φαίνεται. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, και γεωφυσικός και πολιτικός. Και είναι πλήρως πλαστικοποιημένος με τους πύχης αναρτήσεως. Εσείς θα τον πάρετε μέσα και σε ένα κύλιδρο, μάλιστα θα είναι φυλιγμένος σε πλαστικό. Οπότε θα τον πάρετε και όπως τον βγάλετε, ένα καρφάκι θα βάλετε στον τοίχο ή όπου αλλού θέλετε, έτσι, για να το στηρίξετε και να τον έχετε έτοιμο, αναρτημένο, να βλέπετε την Ελλάδα. Είναι διπλής όψεως και πολιτικός και γεωφυσικός. Και με πάρα πολλές πληροφορίες. Για ιαματικές πηγές επάνω είναι τοποθετημένες πάνω στο χάρτη, για υψόμετρα βουνών, για ορεινά καταφύγια, για λίμνες, για ποτάμια, ιστορικούς χώρους, ιστορικούς χώρους και όλα αυτά. 30 μόνο ευρώ. Η τιμή η επίσημη είναι 100. Η τιμή που θα δείτε και θα το πάρετε στο barcode που είναι πάνω είναι 100 ευρώ. Το παίρνετε 30 μόνο. 30 ευρώ μόνο. Τηλεφωνείτε αυτή λοιπόν χάρτες, παλιά, και κλείστε την. Ναι. Παλιά θα θυμάστε και θα θυμούνται όλοι, ήταν στα σχολεία. Η μεγάλη. Η μεγάλη χάρτη στον τοίχο. Τώρα εντός εισαγωγικών κατάρτισαν να τους δίνουμε προσφορά για να αντιληφθούν το γίγνεσθε το γεωγραφικό. Όλοι πρέπει να έχουμε την πατρίδα μας μέσα στο χώρο που βρισκόμαστε. Για να τη βλέπουμε και αναλογιζόμαστε κάθε μέρα τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε ακριβώς αυτή την πατρίδα σε άλλους δρόμους. Σπορά κάνουμε και σε αυτήν την εκπομπή. Σπορά κάνουμε. Σπέρνουμε. Σπέρνουμε λόγο, έργα. Για μήπως και κάτι συμβεί στο μέλλον και πιστεύουμε ότι θα συμβεί, γιατί η διαφύπνιση συντελείται. Παρακαλώ. Αυτοί όμως παίρνουν επιθυμίες για να θερήσουν πραγματικότητες. Οι άλλοι. Έτσι. Κύριε Καλατζή μου. Πάμε να δούμε, κύριε Βαρελά. Έχουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση. Μετά από χρόνια, από δεκαετίες υποσχέσεων. Γιατί είπαμε, κάτι αλλάζει, έτσι. Βεβαίως, αλλάζουν πράγματα. Πάμε. Αν δεν πρέπει να πούμε αυτά, τι άλλο.
Έχουμε ένα καινούριο στολίδι στην Κρήτη μας. Στα Χανιά υπογράφει και σύμβαση πλέον και ξεκινάει το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Μετά το μουσείο λοιπόν Ηρακλείου, και πάμε να το δούμε στις οθόνες μας, μετά το μουσείο Ηρακλείου, έτσι, που ανοίγει το καλοκαίρι μετά από πιέσεις του Δημάρχου. Πήγαμε και εμείς βέβαια στο Ηράκλειο, θυμάστε, κάναμε την ομιλία μας. Και βγαίνει ο Δήμαρχος, το έχουμε ξαναπεί και ανακοινώνει. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν στη μεγάλη οθόνη, παρακαλώ, απευθείας εδώ, το Αρχαιολογικό Μουσείο στα Χανιά. Αυτή είναι μια μακέτα που η βλέπουμε. Η μακέτα λοιπόν, αυτό το είναι. Έργο θα κοστίσει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και πρέπει να πούμε ότι τα τετραγωνικά πόσα είναι. Είναι 5.230 τετραγωνικά. Έβγε λοιπόν, μπράβο, τέτοιες πρωτοβουλίες θέλουμε. Να πούμε όμως το νέο Μουσείο Χανιών και το μικρό ήταν το πολύ μικρό το προηγούμενο. Το παράπονο της αισθητικής είναι ότι μπορούν να κάνουν μοντέρνα κτίρια, αλλά να δίνανε μια ψευδέστηση έστω. Εσωτερικά ναι, σούπερ μοντέρνο με τεχνολογία. Εξωτερικά τουλάχιστον. Εξωτερικά έστω και ψευδέστηση μια αρχαία τεχνοτροπία. Έχετε δίκιο. Όχι αυτό το γυάλινο πράγμα που βλέπουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ. Να συνεχίσουμε να μιλήσουμε για τον Γοργή, αν θέλετε, γενικότερα για τη φιλοσοφία μας. Θα ήθελα να μιλήσω για το τρισυπόστατο της ιατρικής φιλοσοφίας, διότι εμείς διδάξαμε την ιατρική μέχρι και σήμερα ο εμβριουλκός του μεγάλου Ιπποκράτη και άλλα εργαλεία της χειρουργικής χρησιμοποιούνται. Μέχρι το 18ο αιώνα, Διοσκουρίδης και Γαλινός, ακόμη και σήμερα, πιστεύω ο κύριος Ζήτρος θα έχει και το Γαλινό. Βεβαίως. Και ο Ιπποκράτης είναι αυτοί που δίδαξαν την ιατρική σε όλο τον κόσμο. Χωρίς καμιά υπερβολή. Το βιβλίο του Αφορισμοί του Ιπποκράτη και η Ιερά Νόσος, η γνωστή επιληψία που τότε θεωρούσαν ότι είναι δυσυνδαιμονία και προσπαθούσαν να βγάλουν από τον άνθρωπο μέσα τον διάβολο, τον σατανά, έδωσε λύση. Είναι εγκεφαλική λειτουργία. Βρήκε το φάρμακο και έσωσε πολύ κόσμο. Έσωσε δε και την Αθήνα. Διότι αυτό ήταν αυτός που βρήκε το λοιμό. Mm-hmm. Από πού προέρχεται. Όταν τον έδιωξαν από την ΚΟ, αναγκάστηκε μάλλον να φύγει γιατί του έκαψαν την βιβλιοθήκη και ήρθε στην Αθήνα. Ανακάλυψε ότι οι ποντικοί ήσαν αυτοί οι οποίοι προκαλούν το λοιμό. Γι' αυτό λέμε. Οι ψήλοι τσιμπούσαν τους ποντικούς και οι ποντικοί τους ανθρώπους. Και οι Αθηναίοι. Πολλοί Αθηναίοι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και ο Περικλής. Ξέρετε ότι θέλουν να αντικαταστήσουν τον όρκο του Ιπποκράτους, βέβαια, έτσι. Δεν το ξέρω και δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Θέλουν να τον πετσοκόψουν. Δεν το πιστεύω. Τι? Αντικαταστήσουμε τι. Επειδή είναι ο Θεός απόλυτο. Ξέρω εγώ, οι άλλοι θα πηδήξουν από τον Τάμεση, αυτοί θα. Ναι. Ξέρω εγώ τι θα συμβεί. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πως είναι όλο αυτό το ενθυλινικό μένος. Το οποίο δεν το. Το λέει στο αλλά είναι ένθεν και ένθεν, δεν είναι μόνο εξ Ανατολών. Στο κομμάτι αυτό που δείξαμε προηγουμένως για τον κύριο για την Τρίρη. Mm-hmm. Για τον κύριο Γκριν. Βγαίνει ο Έλληνας υπεύθυνος και λέει δεν ήθελα να πιστέψω, λέει προσωπικά, στις θεωρίες συνωμοσίας. Δεν το πίστευα. Αλλά τελικά βλέπω πως είναι δεν φαίνεται κάτι άλλο να συμβαίνει. Δεν μπορεί να άργησε. Ναι, άργησε. Να το παραλάβει. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος, ένα ανθεληνικό μένος. Αλλά από την άλλη μεριά, ευτυχώς, υπάρχει και μια φωτισμένη Ευρώπη και ανθρωπότητα η οποία αγκαλιάζει τον ελληνικό πολιτισμό και καταλαβαίνει ποιο είναι το μέλλον της. Έτσι, διότι χωρίς αυτόν τον ανθρωπισμό, χωρίς αυτούς τους φιλοσόφους, χωρίς αυτή την ιατρική, τον Ιπποκράτιο όρκο, έτσι, δεν είναι ο όρκος, ξέρω εγώ, πιανού να πούμε. Ναι, μην πούμε. Ας πούμε, ναι. Κύριε Παξή. Θέλω να πω ότι χωρίς αυτά, μπορεί να κάνεις κάτι. Αυτό που είπε ο κύριος Γερακούλιας προλίγου, παρακαλώ, το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή. Αυτό το φάρμακο, το οποίο το φάρμακο θα το πω εγώ, γιατί για φάρμακο πρόκειται. Φάρμακο. Όταν λέει ότι σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα, μιλάμε για φάρμακο. Το πιο σημαντικό ξέρετε ποιο είναι κύριε Βαρελά, ότι αυτό έχει γίνει σε συνεργασία με τον τομέα της φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή, αυτό είναι το οποίο εμάς. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα αφήσουν να κυκλοφορήσει Εβραίος. Εμείς βλέπετε, η εκπομπή αυτή πρώτη το έβγαλε και έχει γίνει ένας πανικός. Για την αγορά. Να σας πω και κάτι, δεν καταλαβαίνω και τίποτα, το ξέρετε. Όσα τηλέφωνα για να παίρνετε, αν μου λέτε γιατί βγάζετε και αυτά ή γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε στους συμπατριώτες και συμπατριώτησές μας. Ο ελληνικός πολιτισμός, για όσους έχετε αυτές τις παροπίδες, δεν. Μην βλέπετε αυτή την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή δεν έχει παροπίδες. Ανοίγει. Εντάξει. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι μόνο τα αρχαία. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο σύγχρονος άνθρωπος που αγωνιά και εμείς πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και αν μην δώσουμε λύσεις στα πανηγυράκια και στα επιφανειακά αυτά τα οποία συμβαίνουν και σκοτώνονται και καλά, ας πούμε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Η ουσία, πρέπει να δούμε ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ο ελληνικός λόγος, η ελληνική σκέψη. Τι είπαμε πριν, ο Γοργίας τους έμαθε να μιλάνε. Τους έκανε μαθήματα πώς θα σκέφτονται και θα εξωτερικεύουν τη σκέψη. Και να την αιτιολογούν. Και να την αιτιολογούν. Άρα λοιπόν, έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα. Το θέμα είναι ότι κόβουνε, πριονίζουνε τη ρίζα τους. Έχουν καταλάβει ότι όλοι βασίζονται σε αυτά και γι' αυτό θα καταρρεύσουν. Ξέρετε. Ως δυτική διαδικασία. Κύριε Καρποδίνη, μόνο το γεγονός. Πώς όλοι μας και στις ομιλίες και έξω στον δρόμο και στα τηλέφωνα και με ανθρώπους που μιλάμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι που καν φανταζόντουσαν, οι άνθρωποι που μου το λένε και εσείς βεβαίως που μου το έχετε πει, ότι θα έβλεπαν αυτή την εκπομπή, όλο και περισσότερος κόσμος δείχνει ότι θέλει να μάθει, ότι θέλει να αφυπνιστεί. Έτσι. Δηλαδή, σας έδειξα υπουργείο, μηνύματα και στο... από την Νίκαια της Γαλλίας, έχω μηνύματα από τα Τύρανα, από ελληνοκεντρικούς φίλους Αλβανούς κλπ. Δηλαδή το διαδίκτυο μας έχει απλώσει. Δεν μπορεί να μας μαζέψει για ανήθεια. Να φύγει από την άγνοια και το φόβο. Και στο Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Καλατζή, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε σύντομα ορισμένα πράγματα για τους φίλους και τις φίλες, αυτοί γιατί το υποσχεθήκαμε, που πάνε στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι στους αρχαιολογικούς χώρους, όντως επειδή υπάρχει συνωστισμός, εδώ υπάρχει συνωστισμός, έτσι, και σε πολλά μουσεία τελούνται πράξεις αξιόπινες. Παραβατικές. Πείτε μας μερικά από αυτά. Παραβατικές. Και διακίνηση λαθρείων εμπορευμάτων. Mm-hmm. Πέριξ της Ακρόπολης και της αρχαίας αγοράς κινούνται ομάδες, κατεομάδες, άτομα τα οποία είναι παραβατικά. Κλέβουνε, πουλάνε λάθη. Έχει γίνει, νομίζω, να το πούμε, στον Άριο Πάγο, στην περιοχή του Αρίου Πάγου συγκεκριμένα. Είναι γκέτο πλέον. Έχει γίνει γκέτο, ακούτε. Και πάνε οι άνθρωποι, οι τουρίστες, οι οποίοι έρχονται για πάνω. Και όπως πάνε, συνήθως τι χρησιμοποιούν, είναι δύο κατά είναι δύο. 5 και 10 mm-hmm. και 15 πολλές φορές. Χρησιμοποιούν τι? Μία άδεια τσάντα, παίρνουν την τσάντα ενός ατόμου που δεν προσέχει τα αντικείμενα. Εγώ πέσα στα λόγια, βγάζουν το τσιγκίλι σήμερα. Ναι, ναι, καλά. Σήμερα είναι πάρα πολύ. Ξέρω, καραμέλες και φάει όλοι. Είναι πολύ οργανωμένοι, κάτι πρέπει να γίνει. Τι συμβαίνει, μας πείτε τι είναι τα προσωπικά αντικείμενα των τουριστών. Μάλιστα. Έλληνες, ξένοι, Έλληνες και ξένοι. Παραβατικά άτομα. Παραβατικά άτομα. Εθνικότητα. Και χρειαζόμαστε τη μόνιμη παρουσία της αστυνομίας. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το χρειαζόμαστε. Μόνιμη παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει αστυνομία, από ό,τι έχω δει, υπάρχουν ορισμένα περιπολικά κάτω στη. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει πιο μόνιμη. Το συνάδελφό σας που το χτυπήσανε, παρακαλώ, πείτε μας πάλι. Στην αρχαία αγορά. Σε ποιο σημείο, κύριε Καλατζή, στην αρχαία αγορά. Σε ποιο σημείο. Την ώρα που πήγαινε να αναλάβει υπηρεσία στην πόρτα έξω από την ώρα, κύριε Καλατζή. 6 ώρα το πρωί. Ομάδα τις καραμέλες παραβατικών ατόμων. Ναι. Λοιπόν, το πρωί. Το πρωί, βεβαίως. Το πρωί. Ο άνθρωπος δηλαδή πήγαινε για να εκτελέσει το έργο του να φυλάξει τις αρχαιότητες, ημεροφύλακας, και τον δίρανε. Το σαπίσανε στο ξύλο. Τα για ακούτε? Να του πάρουν τα προσωπικά του αντικείμενα. Το ακούτε. Το ακούτε. Λοιπόν, άρα να προσέχει ο κόσμος που πηγαίνει στους αρχαιολογικούς χώρους, να προσέχει ο κόσμος που πηγαίνει στα μουσεία, έτσι, διότι κλέβουν ασύστολα. Έτσι. Εκεί φτάσαμε. Βεβαίως. Μέχρι και εκεί. Λοιπόν. Παρακαλώ το κοντρόλ να με ενημερώσει πόσο χρόνο έχουμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή γιατί έχω χάσει τους χρόνους σήμερα. Α, πολύ ωραία. Έχουμε ακόμα και ένα άλλο μέρος. Υπάρχει ένα χωροχρονικό. Σας ακούω. Υπάρχει ένα χωροχρονικό συνέχεια. Σας ακούω. Σας ακούω, κύριε Καρποδίνη. Τι να πρωτοπούμε. Πάντως, επειδή εγώ όση ώρα μιλάτε και οι φίλοι από εκεί και δεν με βλέπει η κάμερα, ρίχνω κάτι ματιές στο καινούριο ηχόρ. Και είναι εντυπωσιακό το άρθρο της κυρίας Πέπα, λέει, για τον Τάγητα, αναφέρει τον Εύανδρο τον Αρκά που είχε σχέση, πήγε με στους Τυρινούς και είχαν διαφορά. Είναι ο απικισμός ο μεγάλος που ίδρυσε τη Ρώμη έτσι. Με τη μητέρα του την Καρμεντίνη. Εσύ έχετε και Καρμεντίνα. Το εκδοτικό ήχο να τα πείτε εσείς. Ναι, που είναι η μητέρα την Νικοστράτη ή Καρμεντίνα. Λοιπόν, φυγή πληροφόρησης. Είναι το ηχόρ το οποίο υποστηρίζει και τις καταστάσεις. Γιατί και αυτό διότι βαλόμεθα πανταχώθεν να το πούμε αυτό. Ακριβώς. Και το κομμάτι βεβαίως με τους αρχαίους Έλληνες στην Αμερική από τα προϊστορικά χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό. Που εδώ επίσης τα δεδομένα είναι. Είπαμε για Τσαραουκάνους προχτές κλπ. Είναι σημαντικό άρθρο. Έτσι. Πολύ σημαντικό άρθρο. Θα επιστρέψω λοιπόν τώρα στα θέματα μας να δούμε
Μια και μιλήσαμε για Ιπποκράτη. Για Ιπποκράτη. Να πάμε στην Ιπποκράτη αντικαρκινική άμυνα. Για πάμε να το δούμε λοιπόν. Ας το δούμε στις οθόνες μας. Έχουμε το αμύγδαλο. Ο Ιπποκράτης μας λέει με 3 αμύγδαλα την ημέρα δεν έχουμε πρόβλημα καρκίνου ποτέ στη ζωή μας. Η να δούμε το άρθρο λίγο στη μεγάλη οθόνη παρακαλώ. Η βιταμίνη B17 που είναι η αντικαρκινική βιταμίνη. Εδώ το βλέπουμε. Ναι. Έτσι, η αμυγδαλίνη λοιπόν. Είναι, έτσι. Είναι η αμυγδαλίνη. Mm-hmm. Φυσικά η βιταμίνη αυτή δεν υπάρχει μόνο στο αμύγδαλο. Υπάρχει και στο κουκούτσι του βερίκοκου, όπως και του ροδάκινου. Υπάρχει σε πάρα πολλές άλλες τροφές. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή τη σύνδεση που λέγαμε πριν για τον Ιπποκράτη. Το κουκούτσι του βερίκοκου είναι ακόμα πιο ενισχυμένη η περίπτωση αυτή. Ναι, από έχει, το αμύγδαλο έχει, αυτό καθένα. Ο Ιπποκράτης τόνιζε την ισορροπία. Από τη σελίδα μας είναι, μυστικά περάσματα.gr. Τόνιζε την ισορροπία επηρεασμένο από τον βαθέα της ελληνικής ιατρικής, τον γιατρό Αλκμαίωνα. Άλλο μεγάλο πρόσωπο, έτσι. Ιπποκράτιος όρκος, είπαμε. Όλοι οι γιατροί σε όλο τον κόσμο εκεί ορκίζονται. Αυτές τις αναλύσεις με τι μηχανήματα τις είχε κάνει και ήξερε το έσω του καρπού και την απόδοσή του. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το θα έσω συνεχίσουμε του από αυτό μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα και βεβαίως να τη συνεχίσουμε το Σάββατο. Το ότι κλείνουμε, έχει περάσει η ώρα ήδη, το ότι κλείνουμε σήμερα την εκπομπή, την τηλεοπτική, με το που κλείνει η εκπομπή ανοίγει ένας κύκλος ολόκληρος, θα μας οδηγήσει το Σάββατο στη μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε Δωδώνης 36 στο Κολονό, που θα συνεχίσουμε όλη αυτή τη συζήτηση με πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερες αναλύσεις. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μιλήσουμε λιγάκι και να συνεχίσουμε μάλλον από αυτό που λέγατε όταν σας διέκοψα για το διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ το λέω σκοπίμως, δηλαδή ο κόσμος να μην λέει «Α, ο Ιπποκράτης ήξερε, ας πούμε, για το αμύγδαλο». Να σκεφτεί πώς ήξερε το έσω της βιταμίνης που σήμερα ανακαλύπτεται σήμερα, τα τελευταία χρόνια με τα μικροσκόπια, με τα εργαστήρια κλπ. Και ήξερε πού αποδίδεται και πού κάνει καλό. Δηλαδή αυτό κάνει καλό εκεί, έχει αυτές τις βιταμίνες. Και πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχει και το πικρό και το αλμυρό και το γλυκό και το ξινό και το στυφό και το άνοστο. Mm-hmm. Εμείς στις τροφές μας έχουμε καταρχήν καταργήσει το πικρό. Το πικρό είναι το βασικό στοιχείο λειτουργίας του σηκωτιού. Ακριβώς. Από το σηκώτι ξεκινάει η αντικαρκινική δράση. Ενεργοποιείς το σηκώτι με την πικρή ουσία, πικρά αμύγδαλο. Α, είναι και πιο ακριβό από το αμύγδαλο. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο οργανισμός και αποβάλλει, σκοτώνει το καρκινικό κύτταρο. Το σηκώτι είναι το βασικό μας όπλο. Άρα να λέμε δηλαδή τα συνωμοσιολογικά μας και παρελά ότι δεν το περνάνε αυτό οι ιατρικοί οι σύγχρονοι, γιατί άμα πας να πάρεις μισό κιλό αμύγδαλα και γίνεσαι καλά, δεν θα πας να σου τα πάρουνε. Έτσι, να το πω έτσι λαϊκά. Κοιτάξτε, απλά είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε την τηλεόραση τι μας δίνει σήμερα. Ποδικά, πάστες, σοκολάτες, σνακς και λοιπά. Λοιπόν, αυτή η διατροφή. Άρα, λοιπόν, κοιτάξτε τι λέει εδώ τώρα ο Διοσκουρίδης. Διοσκουρίδης για την αλόη. Ορίστε. Η αλόη που τώρα η αλόη. Έχει γίνει. Η αλόη και η αλόη. Θα φέρουμε τον άνθρωπο από την Κρήτη που την παράγει εδώ και είναι ο μοναδικός. Βεβαίως και μακάρι. Παραγωγή αλόη στην Ελλάδα. Άντε κύριε Καρποδίνη, κουνηθείτε και λίγο. Κάντε και κάτι παρακαλώ. Για ρήματα, κουνηθείτε τώρα την Ελλάδα. Φέρετε τον από την Κρήτη, πηγαίνετε στην Κρήτη. Είμαι σε επαφή ήδη. Μεσολάβησαν γιορτές. Έτσι, μπράβο. Θα κάνουμε ειδική γιορτή για την αλόη. Έτσι. Αφού υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Αλόη, Διοσκουρίδη. Τι λέμε τώρα. Αλόη και μανδραγόρα. 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 Τι είναι ο μανδραγόρα. Να διαβάσουμε λίγο για την αλόη. Λέει, αλόη έχει φύλλο παρόμοιο με τη σκύλα, με δύο λάμπτα και γιώτα λιπαρό. Κάπως πλατή, το περιγράφει έτσι. Δίπλα σε κάθε φύλλο έχει τα πλάγια μικρά αγκάθια που βγάζει βλαστό όμοιο με ανθερικό άνθος. Ολόκληρη με βαριά οσμή και πολύ πικρή για όποιον τη γεύεται. 2.500 χρόνια ανάλυση να φύγει. Κοιτάξτε, Διοσκουρίδη. Διοσκουρίδης. Και τώρα τη βρήκανε. Είχαν ανοίξει Διοσκουρίδη, Το λέει όλο εδώ. Λέει και τι θεραπεύει. Λέει να διαλέγεις τη λιπαρή η οποία δεν έχει πέτρες, τη στυλπνή, την υπόξανθη. Εδώ δίνει και τις κατηγορίες της αλόης. Λέει
έχει δυνατότητα αστυπτική, ξηραντική, πυκνωτική των σωμάτων, λυτική της κοιλιάς και καθαρτική του στομάχου. Αν πίνετε σε ποσότητα 2 κουταλιών με νερό κρύο ή γαλακτώδες, συγκρατεί τη ροή αίματος και καθαρίζει. Ύκτερο με νερό ή με μέλι βρασμένο, χαλαρώνει την κοιλιά και ποσότητα 3 αυτών την καθαρίζει εντελώς και μπλα 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 μπλα. Ξέρετε πότε έχει γραφτεί αυτό. Και δυόμιση... οι άνθρωποι της αλόης, δηλαδή... οι άνθρωποι της αλόης, κύριε Βεξή, όλη την παραγωγή την κάνουν εξαγωγή. Και τα βρήκαμε πότε αυτά, κύριε Καρποδίνη μου? Να τρελαθούμε. Την παραγωγή που κάνω εδώ στην Ελλάδα, την κάνω εξαγωγή όλοι. Βέβαια, αφού η αλόη τώρα έχει αρχίσει και ακούγεται στον κόσμο από τα προϊόντα που κυκλοφορούν. Και, ξέρετε, άμα διαβάσουν και λίγο διοσκουρή θα βρουν και άλλα. Διότι λέει, σταματάει και την τριχόπτωση μαζί με κρασί και είναι κατάλληλη μαζί με μέλι ή κρασί για τα παρίσθμια, για τα ούλα και όλα όσα βρίσκονται. Να μου δώσετε τη συνταγή, κύριε Βεξή, σας παρακαλώ. Διοσκουρίδης. Να μου δώσετε τη συνταγή. Ο μέγας φαρμακολόγος. Βεβαίως, προσέξτε, έχει και το κείμενο δίπλα. Θεραπεύει δε και κονδυλώματα και ραγάδας, κυρνάμενο σύγκλικη ίνο, αιμορραγίας τεΐστηση, τα σεξομοροίδων και πτερήγια πουλί, αίρι και πελιώματα. Έχει όλο το αρχείο κείμενο και το. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, γι' αυτό σας είπα, αδικήσαμε φοβερά το. Γι' αυτό ο σκοπίνος είναι μη καλά εξηγημένα. Έτσι, μπράβο. 25 χρόνια. Ακριβώς. Βράζεται και για οφθαλμικά σε καθαρό και πυρωμένο πλήθυνο αγγείο που ανακινείται με κοχλιάριο ότου πυρωθεί ομαλά, πλύνεται αφού αποχωριστεί το αμμουδερό στοιχείο άχρηστο και παρθεί το πολύ λιπαρό και λίο. Και αυτό είναι μόνο ένα. Μετά έχει αψύνθιον, σας διαβάζω. Ελεφίσκακον, άλλα. Μελίλωτος, πήγανον, τα εξηγεί ένα-ένα, πάνακες Ηρακλέους, σύλφιον, αυτό που σας είπα, το σύλφιον. Εδώ να δείτε τι λέει για το σύλφιον, το οποίο το έχουν εξαφανίσει. Πουλώνει πληγές και λοιπά και λοιπά. Απίστευτο. Ελίχρυσον ή χρυσάνθεμον, τι κάνει το χρυσάνθεμο να δείτε. Λοιπόν. Είχε εργαστήριο μικροβιολογίας ο κύριος αυτός. Αγαπούσαν τη φύση, κύριε Καρποδίνη. Οι Έλληνες αγαπούσαν τη φύση. Οτιδήποτε έβγαζε η γη, ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Τη δάφνη. Η γη ήταν χρήσιμη. Έτσι, έτσι, κύριε Βαρελά. Τη δάφνη και τα λοιπά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τόσα πολλά να βγάλουμε. Θέλω να βγάλουμε μία φορά ακόμα τις προσφορές μας όλες. Μπορεί να είμαστε τηλεγραφικοί, αλλά έτσι πρέπει να είμαστε. Την τελευταία διαφορετικά. Είναι τόσα τα θέματα και προσπαθώ να κάνω ένα συντονισμό τέτοιον, ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε όλα. Και βεβαίως να δούμε για τελευταία φορά τις προσφορές μας. Είπαμε οι προσφορές συνεχίζονται για μια εβδομάδα μέχρι εξαντλήσεις όσο υπάρχουν. Τα 5 βιβλία λοιπόν από τις εκδόσεις Ζήτρος, θα βλέπετε και τα 5. Διοσκουρίδης, Τρεις Μιλήσεις, Θαλής Αναξίμως Δαξιμένης, Πλάτων Πρωταγόρας, τηλεφωνείτε και τώρα, Γοργίας, Ιπποκράτης και δώρο, το μεγάλο βιβλίο, η προσφορά που μας κάνει του George Thompson, η εκδόση Ζήτρος, Μελέτες στην αρχαία ελληνική κοινωνία, η πρώτη φιλόσοφη, δώρο αυτό, 5 και 1 δηλαδή, αν πάρετε αυτά τα 5 θα πάρετε και 1, μόνο 60 ευρώ, έρχονται στο σπίτι σας με courier. Με μια πολύ μικρή χρέωση των 4 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη προσφορά. Η προσφορά νούμερο 1 θα τη ζητάτε. Η δεύτερη μεγάλη προσφορά της εκπομπής είναι τα βιβλία τα δικά μας. Του εκδοτικού μας οίκου, των εκδόσεων Έβαλος. Ψυχή και Αθανασία. Εδώ θα διαβάσετε τι λέγανε οι πρόγονοί μας για την ψυχή. Που μας το έχουν κόψει αυτό, μας το έχουν αποστερήσει. Ότι δεν υπήρχε ψυχή, ότι πιστεύανε σε διάφορα φαινόμενα κτλ. Εδώ πιστεύανε στην ψυχή, στην αθανασία της ψυχής. Αρχαιοελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Δηλαδή, τι χρησιμοποιούμε εκφράσεις, παροιμίες που έρχονται από το παρελθόν μας, που δείχνουν το ενίον της ελληνικής φυλής και έθνους. Το μυρικόν λεξικό διεθνών λέξεων, ένα καταπληκτικό βιβλίο επίσης, που δείχνει πώς τα έχουν πάρει όλα από εμάς. Τα έχουν πάρει και τώρα. Το σενάριο είναι αυτό που είπατε πριν. Για κάποια ψίχουλα. Να σπάσουν το ενιαίον της διαδρομής της ιστορίας. Αυτό είναι το σενάριο σήμερα, αυτό που είπατε τώρα. Κωδικός 9, στα άντρα του ελληνικού αλφαβήτου, εδώ θα δείτε πως το 9 για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, είναι εν, ένα, ναι, ανάποδα το εν, πάλι ένα, αλφα, ίσον ένα. Δηλαδή 111. Θα δείτε εδώ πως ερμηνεύεται η γλώσσα. Και τι κρύβει μέσα της η γλώσσα ελληνική. Τα μυστήρια των καβύρων τελχίνων και η λατρεία του Ποσειδώνος, άλλο εκπληκτικό βιβλίο για τα καβύρια μυστήρια, και τα 5 τα δίνουμε μόνο 40 ευρώ. Μόνο 40 ευρώ. Και ένα κούριερ που κοστίζει 4 ευρώ για μεταφορά σε οποιοδήποτε σημείο εσείς μας ζητήσετε. Αυτά σας τα ζητάνε από τα σχολεία, κύριε Βεξή. Ευτυχώς, καλοί γονείς και καλά παιδιά. Θα έχετε δει ότι στις διαλέξεις μας έρχονται και νέα παιδιά. Αυτό είναι το. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Το παρήγορο, ναι. Νέα παιδιά. Και χαιρόμαστε. Βέβαια. Έχουμε απίστευτα νέα παιδιά που έρχονται και. 20-25 κλπ. Και εγώ μιλώ και για του πιο νέου που έρχονται. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη είχαν έρθει. Λυκείου και 8 και πιο κάτω, κύριε Καρποδί, 8 μπορεί και 10. Δεν είναι μα. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι το θέμα να περάσει η γνώση στις νέες γενιές. Και τρίτη προσφορά, ο μεγάλος χάρτης της Ελλάδος, τον οποίο δίνουμε.
Αυτή η προσφορά θα ασκήσει, θα συνεχίσει μέχρι και εξαντλήσει σωστών αποθεμάτων ο χάρτης της Ελλάδος, ο χάρτης της Ελλάδος ολόκληρος, πολιτικός και γεωφυσικός πλαστικοποιημένος, 1,40 με τους πύχης αναρτήσεως, έτοιμος να τον βάλετε στον τοίχο σας, 1,40 μήκος επί 1 μέτρο πλάτος, μπορείτε να τον βάλετε λοιπόν, να το αποκτήσετε και να τον βάλετε σε όποιο σημείο του γραφείου σας, του σπιτιού σας, να βλέπετε την πατρίδα μας και να αισθανόμαστε υποχρεώσεις μας πόσο δυνατές είναι. Μόνο με 30 ευρώ. Κανονική του τιμή, με τον barcode που θα δείτε πως υπάρχει, είναι 100 ευρώ. Τον δίνουμε προσφορά 30 ευρώ μόνο. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εκπομπή, αυτές είναι οι τρεις προσφορές μας. Τηλεφωνείτε και κλείνετε και καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδος και το Σάββατο βεβαίως μπορείτε να πάρετε από το χώρο μας αν έχουν μείνει. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω την τελευταία σας κουβέντα. Θα αρχίσω από εσάς, κύριε Βαρελά μου. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Αποδεδειγμένα. Υπάρχει όλη η ελληνική γραμματεία. Τι μπορώ να προσθέσω. Ότι έχει σωθεί. Έναν Ιπποκράτη, το τι έχει σωθεί. Ό,τι έχει σωθεί. Το 8% από το, 90, από το 100% έχουμε μόνο το 8%. Το άλλο 92% από το. Και το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα εξαφανίσουν και το υπόλοιπο, κύριε Μπέξη. Και αυτό είναι στην άγνοια. Ή θα το αφήσουν, μας αφήσουν στην άγνοια. Δύο πράγματα θέλω για να κλείσουμε. Ναι, κύριε Κοφίδη. Με μεγάλη μας χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη σας εμφάνιση. Που βεβαίως δεν θα είναι και μοναδική. Έτσι. Άστε καλά. Και το Σάββατο έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία μέσα από ένα άλλο διάβα. Μαζί με τους υπολείπους, με τον κύριο Γεωργίου, με τον κύριο Καρποδίνη και εμένα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην ομιλία μας. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ουδέν νεότερον από το ελληνικό μέτωπο. Δεν παρήχθη τίποτα στη σκέψη επιπλέον από ό,τι δημιουργήθηκε στο ελληνικό κεφάλι. Μ' αρέσει αυτό. Από το ελληνικό μέτωπο. Μάλιστα. Ωραία. Το δεύτερο, αισθάνομαι την ανάγκη να αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν άγνωστο κομμάτι της ελληνικής φιλοσοφίας, της ιωνικής, που είναι η λακωνική, η δωρική φιλοσοφία, η οποία εκπροσωπείται από τρεις τιτάνες, Ισίωδο, Αλκμάνα και Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης ήταν λάκωνας στην καταγωγή. Άρα λοιπόν έχουμε έντονη και τη δωρική παρουσία. Τώρα τι μου κάνεις τώρα, κύριε Γλυκοφρίδη. Με κάνεις να πάω στον Πρωταγόρα. Και να πάω στο κομμάτι εκείνο που λέει για τη σοφία των Λακεδαιμονίων και των Κρητών. Και λέει ότι γιατί η παλαιότερη και περισσότερη φιλοσοφία των Ελλήνων υπάρχει στην Κρήτη και τη Λακεδαίμονα και οι περισσότεροι σοφιστές βρίσκονται εκεί. Το αρνούνται όμως και προσποιούνται πως είναι αμαθείς. Ακριβώς. Για να μην γίνει φανερό ότι ξεπερνούν τους άλλους Έλληνες στη σοφία. Κάνουν ό,τι και οι σοφιστές που ανέφερε ο Πρωταγόρας. Άρα η φιλοσοφία απίστευτο δεν είναι. Και το λέει ο Πρωταγόρας. Σε μία φράση. Μα δεν θέλουν. Μα το λακωνίζει. Στη φιλοσοφία. Στη φιλοσοφία. Τα λέει όλα. Καταλάβατε. Και στην Κρήτη. Μην τον διακόψουμε. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε για να κλείσω να πω και την τελευταία κουβέντα. Πράγματι, ο κύριος Ζήτρος στα πολύ ωραία βιβλία που βγάζει, που μεγαλώσαμε με αυτά. Καλό θα είναι να προσθέσει και Αλκμάνα. Είναι ο Στίβεν Χόκιν της εποχής εκείνης. Μιλάει για μαύρες τρύπες και σκουλικότρυπες. Η φιλοσοφία του Αλκμάνα. Τώρα αποκλίνουμε τα λέει. Τώρα τα λέει. Θα πούμε και το Σάββατο. Το Σάββατο. Σκουλικότρυπες τώρα, τι λέτε τώρα. Απίστευτα. Και Γεωργίο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η φιλοσοφία δεν πρέπει να θεωρείται πολυτελής απασχόληση για αργόσχολους. Έτσι, μπράβο. Αυτά τα οποία λέμε εδώ τα αγκαλιάζει όλα η φιλοσοφία. Δεν είναι ανάγκη να εμβαθύνουμε σε κάτι. Να αγκαλιάσουμε και πράγματα της καθημερινότητας και να τα δούμε με άλλο μάτι. Αυτό είναι η φιλοσοφία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργη. Κύριε Καλατζή μου. Οι προσφορές σας πολεμούν την άγνοια και το φόβο. Είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα στην υγεία και στην ελευθερία. Πρέπει όλοι μαζί, κύριε Καλατζή. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βγάλουμε πράγματα προς τα έξω και να απελευθερώσουμε και τη δική μας την ύπαρξη από τα σκοτάδια της αμάθειας και του μορφανισμού και να προχωρήσουμε και να δώσουμε, να σπείρουμε λόγο παντού ελεύθερα. Αυτό είναι το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Είναι αυτό, ότι δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Έσπερνε. Κύριε Καρποδίνη μου, κλείνω με εσάς. Λοιπόν, έχουν περάσει τον κόσμο φοβικά σύνδρομα και κάθε μέρα σου λένε θα σου πάρουμε αυτό, θα σου πάρουμε εκείνο και θα σου πάρουμε τ' άλλο.
και όλοι έχουν κλειστεί στο καβούκι τους. Λοιπόν, ώρα είναι να βγουν έξω, να διαβάζουν το καβλιαράκι, συζητήσει οτιδήποτε και με τους φίλους τους. Δεν και να πηγαίνουν σε στέκια. Έτσι. Και όταν οι αρχαίοι είπανε ουδέν κενών υπό τον ήλιο, το είχαν πει με ΑΙ. Δηλαδή τίποτα καινούριο κατά τον ήλιο, τα έχουμε πει. Οι σύγχρονοι νομίζαν ότι είναι με εψιλόν. Καταλάβατε. Φίλες και φίλοι, αυτή η εκπομπή είναι εδώ για να αλλάζει τα δεδομένα πραγματικά και να ανατρέπει το στημένο σκηνικό. Και θα συνεχίσει να το κάνει με πολλές αποκαλύψεις. Μείνετε κοντά μας, υποστηρίξτε μας, στηρίξτε το ΙΧΟΡ, το περιοδικό που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και ξεσηκώνει Έλληνες και Ελληνίδες και αφυπνίζει, και μαζί έχουμε πάρα πολλά στο μέλλον, αλλά και τώρα, να κάνουμε. Υπομονή, οργάνωση και πολλά έχουμε για να αλλάξουμε. Καλό σας βράδυ.